Φίλες και φίλοι της ΝΕΤ και του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό του Περιστερίου. Πανελληνιακός Καβάλα στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής για την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Μόλις τελείωσε παρουσίαση των δύο ομάδων, εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για την περιγραφή του αγώνα. Στο Περιστέρι, δύο ομάδες, Πανελληνιακός και Καβάλα, βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της προθέρμανσης πριν τον αγώνα. Κυριακόπουλος, Νίκου, Παπανικολόπουλος, Παπανικολάου, Χιούς, Ραΐβιο, Μαγκουνής, Λιακόπουλος, Δελιγιάννης, Καμπ, Τσιάκος και Αβραμίδης είναι οι επιλογές για τον Γιώργο Σκαραφίκα και για την ομάδα της Ελευσίνας που φέτος χρησιμοποιεί το Περιστέρι ως έδρα. Για την Καβάλα, Πάνος, Νάναλη, Γιάννης Γκαγκαλούδης, η τελευταία προσθήκη για την Καβάλα, Καλαμπάκας, Μανολόπουλος, Τηλιανού, Στεφανίδης, Φίαρς, Κριστεύσκι, Κόλεμαν, Σιμεών και Μίτροβιτς οι επιλογές για τον Κρις Χουγκάζ. Η ομάδα της Ελευσίνας δεν έχει το κλειστό γυμναστήριο για να παίξει στην έδρα της φέτος, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Μαζί μας ο Γιώργος Σιγάλας για την περιγραφή του αγώνα. Γιώργο, καλησπέρα, και εδώ είναι και οι διαιτητές αναμέτρησης Πιλοίδης, Ταβουλαρέας και Βαρδάλος. Δύο ομάδες που προέρχονται από ήττες, αλλά στο καλάθι, όπως έγινε όλη την περασμένη αγωνιστική, πλην από τα μάτς των δύο αιωνίων. Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους φιλάθλους. Είναι έτσι όπως το λες και ελπίζω και σήμερα πραγματικά να δούμε ένα παιχνίδι με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Και τουλάχιστον να πούμε ότι αυτό το περιβόητο πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων μας δίνει κάποιες έτσι καλές, μας αφήνει κάποιες καλές εντυπώσεις στο δεύτερο κομμάτι και δημιουργεί έτσι ένα ενδιαφέρον στο φιλάθλο κοινό του μπάσκετ. Νωρίτερα είδαμε την πεντάδα του Πανελληνιακού. Φίαρς, Μίτροβιτς, Τηλιανού, Μανολόπουλος και Κόλεμαν είναι η πεντάδα για την Καβάλα. Βλέπετε και την διάταξη στο παρκέ. Για την ομάδα της Ελευσίνας, Νίκου, Παπανικολάου, Ραέδιο, Μαγκουνής και Χιούζ. Η ομάδα της Ελευσίνας, η οποία στην πρεμιέρα έχασε στο ίδιο γήπεδο, στην κοινή έδρα με το Περιστέρι με 77-75, σε έναν αγώνα που προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους διαφορά. Η Καβάλα, τον προπονητή της οποίας βλέπετε τον Κρις Χουγκάζ, έχασε στην έδρα της από τον Ηλυσιακό με 68-66, ένα παιχνίδι το οποίο το γύρισε επίσης από τους μείον 17 πόντους διαφορά, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Γιώργος Καραφίγκας σε πρώτο πλάνο, ο προπονητής της Ελευσίνας, τρεις άνοδοι σε τρεις χρονιές. Γιώργο, για την ομάδα της Ελευσίνας, για τους νεοφώτης τους. Ο Σκαραφίγκας είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά έχει δείξει δουλειά μέσα στο γήπεδο. Έμεινε αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα και βέβαια το αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της επιμονής και της εμπιστοσύνης και από την ίδια την ομάδα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, να βλέπουμε τον Πανελληνιακό στην Α1. Επίσης ότι έχει φτιάξει και μια ομάδα η οποία μπορεί πραγματικά να σταθεί και να φανεί ανταγωνιστική στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος, τουλάχιστον όπως μας έχουν δείξει από την πρώτη αγωνιστική. Σίγουρα αποτελεί μειονέκτημα το γεγονός ότι η Ελευσίνα δεν παίζει στην φυσική της έδρα, αλλά θα παίζει όλη τη χρονιά φέτος στο Περιστέρι. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, ειδικά για νεοφώτιστες ομάδες. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, Κώστα μου, γιατί ο κόσμος που υποστήριξε αυτή την ομάδα αναγκαστικά αυτό το παιχνίδι τώρα, παραδείγματος χάρη το σημερινό, θα το βλέπει σαν μια μικρή εκδρομή. Ενώ αν ήταν το παιχνίδι στην Ελευσίνα, θα ήταν πραγματικά μες στο πρόγραμμά του. Αυτό είναι μεγάλο νομίζω πλήγμα για τον Πανελληνιακό. Αυτή την ώρα στο γήπεδο πρέπει να βρίσκονται περίπου 300 άτομα, 250 με 300 άτομα. Η ομάδα της Καβάλας είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς θα κάνουμε την πρώτη βόλτα μας στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκίνημα από τους φιλοξενούμενους και τον Βαγγέλη Σμυρνιό. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα, και από μένα. Η Καβάλα έρχεται εδώ να χτυπήσει το παιχνίδι στα ίσα, καθώς προέρχεται από ήττα την πρώτη αγωνιστική από τον Ηλυσιακό μέσα στην έδρα της. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, όπως μας λέγανε οι άνθρωποι της ομάδας. Βέβαια, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος ξαναφοράει τη φανέλα της Καβάλας μετά την περίοδο 2008-2009, και είναι ο Γιάννης Γκαγκαλούδης, που περιμένουν πολλά από την εμπειρία του και την εκρηκτικότητά του μέσα στο παιχνίδι. Να πούμε ότι για τον Γιάννη Γκαγκαλούδη θέλει μόλις 4 assist για να ξεπεράσει τον Θοδωρή Παπαλουκά, καθώς ο Γκαγκαλούδης έχει 749 assist στην Α1 και είναι 11ος σε όλη την ιστορία της Α1. Τον βλέπουμε τον Γιάννη Γκαγκαλούδη. Η Καβάλα, να συμπληρώσουμε εμείς, παίζει φέτος τη Βαλκανική Λίγκα. Μάλιστα, μεσοβδόμαδα κέρδισε στην Καβάλα την Ριέλσκι, την Βουλγάρικη, με 81-79, και παίζει την επόμενη αγωνιστική με την Κρέοντα Μπέογκραντ επίσης
την Καβάλα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και εμείς θα πάμε στον πάγκο των γηπεδούχων. Εκείνο ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς, πίσω από τον πάγκο του Πανελευσυνιακού, όπου ευελπιστεί να αφήσει πίσω αυτό το κακό ξεκίνημα στο ίδιο γήπεδο, όπως είπες και εσύ, με αυτό το συν 17 που δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί κόντρα στο Περιστέρι. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένας παίκτης που έχει περάσει εδώ από αυτό το γήπεδο, αγωνιζόμενος βέβαια πριν από 2-2,5 χρόνια με τη φανέλα του Περιστερίου, ο Παπα-Νικολόπουλος, ο οποίος βέβαια δεν έχει ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Για τον Γιώργο Σκαραφίγκα, ο οποίος στο ξεκίνημα ζήτησε κάποια ελεύθερα σουτ, όπως τώρα που είδαμε λίγο νωρίτερα, με τον Παπα-Νικολάου και δείξε τον τρόπο με τον οποίο θα φεύγει μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή θα γίνεται αυτή η μεταφορά της μπάλας, έτσι ώστε να βρεθεί ο αμαρκάριστος παίκτης να κάνει το ελεύθερο σουτ. Απόδειξε αυτή η πρώτη φάση που είδαμε για τους γηπεδούχους. Ο Φίαρ στην πρώτη επίθεση για την Καβάλα. Η Ελευσίνα έχασε την πρώτη επίθεσή της με τον Παπα-Νικολάου. Μέσα στο καλάθι και οι πρώτοι δύο πόντου του παιχνιδιού είναι γεγονός από τον Κόλεμαν για την ομάδα της Καβάλας. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές. Η Καβάλα, Κώστα, η οποία έχει συμπληρώσει και τις 6 θέσεις των ξένων, ενώ ο Πανελευσυνιακός μόνο τις 3, δείχνει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Και να δούμε πώς θα βγει όλο αυτό, γιατί είναι ξεκίνημα της χρονιάς. Είχαμε μια συναρπαστική πρώτη αγωνιστική εκτός από τα δύο μάτς των Ιωνίων. Όλα τα υπόλοιπα κρίθηκαν στο καλάθι. Ενώ εδώ η ομάδα της Καβάλας θα χάσει την προσπάθεια με τον Βίλιαμ Κόλεμαν. Ωραία προσπάθεια, Παπα-Νικολάου, καλάθι για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. 2-2 στο ξεκίνημα του αγώνα. Πολύ ωραία φάση για τον Νίκο που έκανε την τελική πάσα, έφτασε μέχρι σχεδόν κάτω από το καλάθι και πάσα στον Παπα-Νικολάου. Φίαρς Μανολόπουλος για τον Μίτροβιτς, το jump shoot είναι εύστοχο, το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 4-2 σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Πανελευσυνιακός Καβάλα, απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ από το πιστό του Περιστερίου. Είναι η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής για την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Παπα-Νικολάου είναι εύστοχος για 3. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Νίκο Παπα-Νικολάου με 5 δικούς του πόντους. Η ομάδα της Ελευσίνας προηγείται της Καβάλας με 5-4. Σε λίγη ώρα, στις 4.30 συγκεκριμένα, ξεκινάει στην Πάτρα το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, ανάμεσα στην ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας και την ομάδα του ΚΑΟΔ. Η Καβάλα θα απαντήσει με δίποντο και θα κάνει το 6-5. Σε ένα ξεκίνημα αρκετά παραγωγικό και για τις δύο ομάδες. Νίκου για τον Ραΐβιο. Κάνει την προσπάθεια Hughes με αντίπαλο τον Κόλεμαν. Θα τον παίξει πλάτη, θα γυρίσει. Δεν είναι καλό το σουτ για την ομάδα της Ελευσίνας. Και τώρα Φίαρς που θα αφήνει να ανοίξει τον εφηδιασμό για τον Κόλεμαν. Πολύ ωραία προσπάθεια και βλέπουμε, Γιώργο, ότι ο Κρίς Χογκάς και η Καβάλα προσπαθεί να παίξει πολύ με τον Κόλεμαν μέσα στο καλάθι. Είτε να πάρει την πάση να παίξει πλάτη. Έχει διαπιστώσει τουλάχιστον μια δυναμία του Hughes, σαν πιο βαρύ σίγουρα, φαίνεται κιόλας. Και είναι λογικό αυτό. Έχουν γίνει ήδη δύο drive μέσα στη ρακέτα του Πανελευσυνιακού. Άλλη μια φορά, άσχετα αν η πάσα δεν ήταν καλή, βρέθηκε παίχτης μόνος μέσα στη ρακέτα. Κόλεμαν, πολύ ωραία προσπάθεια και πάλι ο Κόλεμαν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα της Καβάλας. Θα φτάσει τους 6 πόντους πολύ γρήγορα με 3 στα 4 δίποντα. Ο Hughes, ο οποίος στην πρεμιέρα έπαιξε μόλις 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, γι' αυτό και ετοιμάζεται ο Γιώργος Τσιάκος. Ραΐβιο στο σίδερο η μπάλα, Μίτροβιτς προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό για την ομάδα της Καβάλας. Μανολόπουλος για 3 στο σίδερο. Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους να μεγαλώσουν τη διαφορά. 15 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Νίκου τον μαρκάρει ο Φίαρς. Θα βγει ψηλά για το σκρίνο Hughes. Έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Πολύ ωραία πάσα για τον Hughes. Αυτός θα πάρει το φάουλ. Κάνει καλό το πικεντρό. Το πικεντρό ήταν καλό. Απλά διαπιστώνω μια αδυναμία στο να μπορέσει ο Hughes να τελειώνει τις φάσεις. Έχει το ύψος, έχει τον όγκο. Δεν ξέρω. Θα δούμε στην πορεία του παιχνιδιού και στην πορεία του πρωταθλήματος. Ο Hughes, ο οποίος ήρθε από την Ιαπωνέζικη Σίνσου και με μέσο όρο κάτι λιγότερο από 10 πόντους και αντικατέστησε τον Αμόκη που αρχικά
είχε πάρει η ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα για αυτή την θέση. Τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο, τον προπονητή. Όλα εξαρτώνται, Κώστα, από πώς θέλεις να παίξεις. Δηλαδή, όταν επιλέγεις να έχεις ένα βαρύ παίχτη, αναγκαστικά θα πρέπει και η ταχύτητά σου να μην είναι αυτή που ίσως θα μπορούσε να είναι. Να πρέπει να τον περιμένεις, πρέπει να ξέρεις τι βοήθειες μπορείς να έχεις μέσα στη ρακέτα, ειδικά αμυντικά. Εντάξει, τουλάχιστον τώρα εδώ πέρα τα πόδια του Χιούζ είναι λίγο αργά. Ο Χιούζ, ο οποίος έχασε την πρώτη βολή, έχει ξανά το δικαίωμα για να σουτάρει την δεύτερη. Ούτε τώρα θα ευστοχίσει. 15 για την ομάδα της Καβάλας με τον Φίαρς σε ρόλο playmaker, με τον Νίκο, αυτό είναι το ζευγάρι των point guard για τις δύο ομάδες. Εδώ έχουν αλλάξει τώρα τα μαρκαρίσματα και είναι ο Μανολόπουλος με τον Νίκο Μίτροβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Ραΐβι. Ο Ραΐβι, ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική και στην τελευταία επίθεση της Ελευσίνας στον αγώνα με τον Περιστέρι έκανε την λάθος πάσα. Στην προσπάθεια της Ελευσίνας να στείλει τον αγώνα είτε στην παράταση είτε να τον κερδίσει. Ο Χιούζ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο, περνάει ο Γιώργος Τσιάκος στον αγωνιστικό χώρο. Σε γνώριμα μέρη ο Γιώργος Τσιάκος, έχει παίξει με την ομάδα του Περιστερίου, ξέρει το γήπεδο, ξέρει τις μπασκέτες, όπως τα λέγαμε. Παπανικολόπουλος ετοιμάζεται και αυτός να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, γιατί έχει μείνει πίσω επιθετικά ο Πανευσυνιακός. 5-11 για την ομάδα της Καβάλας, που κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στον αγώνα, και ενώ έχουμε παίξει κάτι περισσότερο από 4 λεπτά εδώ στο Περιστέρι, στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής για την Αλφανα Μπάσκετ των ανδρών. Ζώνη για την ομάδα της Καβάλας, Τσιάκος, Νίκου, Ραΐβι από τη γωνία για 3, θα είναι άστοχος, Μανολόπουλος το rebound. Ένα είδος match-up ζώνη είναι περίπου. Φίαρς είναι για 2 και είναι εύστοχος, και η Καβάλα πολύ γρήγορα χτίζει μια διαφορά. Είναι πολύ καλή στην τελική προσπάθεια υπέρ της Καβάλας, τουλάχιστον στην αρχή του παιχνίδιου. 13-5. Με τον Φίαρς την πρώτη αγωνιστική να έχει μόλις 4 πόντους. Τσιάκος προσπαθεί να βγάλει την πάσα στη γωνία για τον Παπανικολόπουλο. Θα παρεμβληθεί ο Μανολόπουλος. 13-5 για την ομάδα της Ελευσίνας, η οποία έχει 1-3 δίποντα και έχει κάνει ήδη 2 λάθη στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Νίκο για τον Ραέβιο. Η τάπα από τον Κόλεμαν, θα πάρει την μπάλα Τσιάκος μέσα στο καλάθι. Θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο σουτ και τώρα Φία στον εφηδιασμό για την ομάδα της Καβάλας. Υπάρχει φάουλ από τον Παπανικολόπουλο. Σωστό, για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Ναι, αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα 4 φάουλ. Ναι, ναι, ήταν, είναι δεν έξυπνο. Έχουν συμπληρωθεί. Είναι τρίτο φάουλ. Εντάξει, ο Νίκος είναι έμπειρος παίχτης και μπορεί να καταλάβει πότε πρέπει να σταματήσει το ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Ένας ακόμα έμπειρος για την ομάδα της Ελευσίνας στον αγωνιστικό χώρο. Με 12 πόντους στην πρεμιέρα ο Νίκος Διακόπουλος. Μίτροβιτς για τον Κόλεμαν. Το ίδιο πράγμα κάνει η Καβάλα. Είτε είναι ο Χιούζ είτε είναι τώρα ο Τσιάκος. Προσπαθεί να περάσει συνέχεια την μπάλα στη ρακέτα μέσα στον Κόλεμαν, ο οποίος έχει και γρήγορα πόδια και μπορεί να τελειώσει και καλά τις φάσεις μέχρι τώρα. Βλέπουμε περάσμα των περιφερειακών της Καβάλας και γίνονται rolls μέσα στη ρακέτα. Και με τον τρόπο αυτό τροφοδοτούν τον Κόλεμαν, δημιουργούν ρήγματα πάρα πολλά στην αμυντική προσπάθεια του Πανελευσυνιακού. Εδώ τώρα χρειάζεται καλύτερη συνεργασία του ψηλού με τον κοντό, όπως κυνηγάει τον αμυντικό, τον γκάρ δηλαδή. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, καλύτερη συνεννόηση για να μην δημιουργούνται αυτά τα ρήγματα. Προηγουμένως, πάνω χάρη ο Ραόβιο ζήτησε από τον Χιούς να βοηθήσει λίγο. Ο Χιούς δεν το είχε κάνει όμως και γι' αυτό πήγαν και στις βολές. Καβάλα, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα από την Ελευσίνα, αλλά έχει μόλις μία στις 4 βολές, παρότι προηγείται με 13-5. Παπα-Νικολάου είναι μόνος του, κακό σουρ, θα πάρει ο ίδιος το rebound, θα ανανεώσει την επίθεση απέναντι στον Κόλεμαν. Με αυτό το hook θα πετύχει το καλάθι, 13-7. Σε αυτή τη ζώνη που προσπαθεί, που δεν είναι ζώνη, αλλά αυτή την άμυνα τέλος πάντων προσπαθεί να παίξει η Καβάλα, το να τροφοδοτήσει ο Πανελευσυνιακός τον παίχτη στη ρακέτα, στο κίτρινο δηλαδή, στο στρογγυλό, θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση στο να μπορέσει να μαζέψει την άμυνα και να την διασπάσει μέσα από εκεί, από το high post που λέμε, από την γραμμή του φάουλ. Παπα-Νικολάου έχει πετύχει όλους τους πόντους της Ελευσίνας, 7 τον αριθμό. Λιακόπουλος στο drive, θα πετύχει το καλάθι,
Αυτές οι φάσεις του Νίκος Λιακόπουλος είναι γνωστές. Και κυρίως τα κλειδιά της Α2 της Β' Εθνικής. Τα έχει βούτυρο στο ψωμί του και έκανε και πολύ καλή χρονιά πέρσι με τον Κολοσσό. Μίτροβιτς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Μανολόπουλου πάνω στον Παπα-Νικολόπουλο. Ο Νολόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει χαμηλά στη ρακέτα και να εκμεταλλευτεί το mismatch απέναντι στον Νίκο Παπα-Νικολόπουλο. Πρώτη αλλαγή, δεύτερη αλλαγή για την Καβάλα. Στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Δημήτρης Καλαμπάκας, είχε περάσει νωρίτερα και ο Στυλιανού για τους Αργοναύτες. 13-9. Η ομάδα της Ελευσίνας μαζεύει την διαφορά. Πρέπει να βρει και άλλες επιθετικές λύσεις. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο με τον Παπα-Νικολάου έχει φτάσει στο καλάθι. Ραέβιο το jump shoot από τα 4 μέτρα θα στοχίσει. Rebound επιθετικό για την Ελευσίνα. Από τη γωνία ο Ραέβιο θα ευστοχίσει. 13-11. 6-0 για την ομάδα της Ελευσίνας που μαζεύει τη διαφορά από το μείον 8 στο μείον 2. Ακόμα ξέρεις Κώστα, και αν δεν ήταν καλή επιλογή αυτό το shoot, τέτοια shoot θα σε ανεβάζουν στην ψυχολογία. Και πού χρειάζονται. Εδώ ο Κόλεμαν θα πάει τον Τζιάκο κοντά στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Και για να πάμε μια βόλτα στους πάγκους των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ελευσίνα. Γιάννη Ράνιο, δεν ξέρω τι λέει ο Γιώργος Καραφίγκας. Τον είδαμε πολύ προβληματισμένο. Βέβαια τώρα η ομάδα της Ελευσίνας έχει μειώσει τη διαφορά, αλλά γενικότερα είναι πολύ σχετικός. Αρκετά έρεμος θα έλεγα, τηρουμένων των αναλογιών του κακού ξεκινήματος για τον Πανελευσυνιακό. Οι περισσότερες οδηγίες απευθύνονται κυρίως προς τον Λιακόπουλο και τον Παπα-Νικολόπουλο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αναχαιτήσουν τους γκάρ και πώς θα δώσουν βοήθειες κυρίως στην άμυνα. Όπως βλέπεις και τώρα, συμβουλεύει κάτι τον Λιακόπουλο σε τακτική κυρίως αμυντική. Θέλει την εμπειρία του Λιακόπουλου και του Παπα-Νικολόπουλου ο Γιώργος Καραφίγκας, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε και στον πάγκο της Καβάλας, Ευαγγέλης Μυρνιός. Το πρόβλημα που βλέπει ο Κρις Κουγκάς είναι στην άμυνα. Έχει χαλαρώσει η άμυνα της Καβάλας, γι' αυτό και μπόρεσε η Ελευσίνα να πλησιάσει στο σκορ. Και από εκεί και πέρα, αυτό που ζητάει συνέχεια από τους παίκτες του είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση. 15-11 πέρασε και ο Χρουστεύσκι με τον Στεφανίδη στον αγωνιστικό χώρο. Λιακόπουλος, Παπα-Νικολόπουλος, Τιάκος, Παπα-Νικολάου και Ραΐβιο. Οι επιλογές για την Ελευσίνα. Παπα-Νικολόπουλος από τη γωνία θα στοχίσει. Καλή προσπάθεια. Φίαρς, Κριστεύσκι, Μίτροβιτς, Καλαμπάκας και Στεφανίδης. Η επιλογή για τον Κρις Κουγκάς. Φίαρς θα στοχίσει. Μια προσπάθεια που δεν άλλαξε την μπάλα. Πήρε μόνος του ατομική ενέργεια. Υπάρχει πρόβλημα στο pick and roll. Όταν οι παίκτες της Καβάλας παίζουν pick and roll, η άμυνα του Πανελευσυνιακού δεν είναι σε σωστή θέση. Είδες προηγουμένως με το τρίποντο το... από τη γωνία του Ροίβιο. Είδες πως άλλαξε εντελώς η ψυχολογία του, ας πούμε, και άλλο ένα μακρινό, θα λέγαμε, τρίποντο. Εύστοχο. 15-14 για την ομάδα της Ελευσίνας, η οποία μαζεύει τη διαφορά. Στεφανίδης θα κάνει airball. Εδώ η μπάλα θα είναι και πάλι για την ομάδα της Ελευσίνας. Είναι διαιτητής ο Τσιάκος, πάτσε τη γραμμή. Δεν μπορούμε να το δούμε από εδώ που είμαστε. Εδώ η Ελευσίνα χάνει μια δικιά της επίθεση. Παρ' όλα αυτά, πάλι σε επικαιρό δημιουργήθηκε ρήγμα στην αμυνά της. Άσχετα αν ο Στεφανίδης δεν τελείωσε τη φάση. Και μένουν 5 δεύτερα. Όχι, είναι 24. Τώρα ανανεώνεται γιατί όντως την έπιασε την μπάλα ο Σιάκος. Αυτό είπε τουλάχιστον ο κύριος Πιολίδης, όπως μας μεταφέρει ο Βαγγέλης Μυρνιός στην γραμματεία. Γι' αυτό και ανανεώνεται ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Πανελευσυνιακός Καβάλα 14-15 απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Είναι η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής για την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Μίτροβιτς θα κάνει την προσπάθεια πολύ εύκολα. Θα πετύχει το καλάθι. Έχει πολύ ωραία τελειώματα ο Μίτροβιτς. 17-14 Παπα-Νικολόπουλος. Ένας εναντίον όλων. Θα κάνει το coast to coast καλάθι. 17-16. Διάβασε ο Νίκος το κενό της άμυνας. Μίτροβιτς έχει πολύ καλά τελειώματα όπως είπες, θα πετύχει το τρίποντο. 20-16, παιχνίδι με πάρα πολλούς πόντους, Γιώργο, πάμε, μέχρι τώρα. Πάμε σε καλό σκορ, πάμε σε καλό σκορ, θα δούμε ωραίο μπάσκετ σήμερα. Λιακόπουλος, νέο drive. One man show, εξελίσσεται σε one man show, πολλών ανθρώπων show μάλλον. Και από τον Παπα-Νικολόπουλο και από τον Μίτροβιτς και από τον Λιακόπουλο. Και από τον Παπα-Νικολάου πιο πριν. Και από τον Κόλεμαν. Και από τον Κόλεμαν και το Ροίβιο με τα σούτ των τριών πόντων. 20-18. Στεφανίδης.
Καλαμπάκας. Και πάλι Στεφανίδης, 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, πετάει την μπάλα. Κακή προσπάθεια στο τέλος της επίθεσης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης στο Περιστέρι. Εδώ ο Λιακόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είχε ένα φάουλ ακόμα να δώσει Καβάλα. Δεν έχει άλλο. Από το επόμενο η ομάδα της Ελευσίνας θα εκτελεί βολές. Πάντως η συνέχεια θα ήταν για ένα ακόμα lay-up, γιατί η θέση του ψηλού της Καβάλας, Χριστεύσκη αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν σωστή και αυτό ο Λιακόπουλος το έχει διαβάσει. Στον αγώνα ο James Nunnally για τους φιλοξενούμενους. Ο Νάναλι, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους στην πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό. Ραΐβιο Παπα-Νικολάου προσποιείται. Κάνει την προσπάθεια, πολύ ωραίο καλάθι από τον Νίκο Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα φτάσει τους 9 πόντους για την ομάδα της Ελευσίνας. 20-20 στα ίσια το παιχνίδι. Με την Καβάλα να έχει προηγηθεί στις αρχές με 13-5. Μίτροβιτς. Καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία συνεργασία και εξαιρετική ασίστ του Μίτροβιτς για τον Κριστεύσκη. 22-20, μία επίθεση για την Ελευσίνα, μένουν και σχεδόν 3 δεύτερα για τους φιλοξενούμενους. Λιακόπουλος με αντίπαλο τον Στεφανίδη. Ζητάει και παίρνει ψηλά το σκρίν από τον Τσιάκο. Αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει από όλα ο Νίκος Λιακόπουλος, το drive. 22-22, για να δούμε την τελευταία επίθεση της Καβάλας στην πρώτη περίοδο. Στεφανίδης με τη λήξη. Στα 9 δέκατα υπάρχει φάουλ από τον Λιακόπουλο, όπως λένε οι διαιτητές. Πολλές φορές ο ενθουσιασμός είναι που σε φέρνει κοντά στο λάθος και γι' αυτό πρέπει να μπορείς να τον κοντρολάρεις τον ενθουσιασμό σου. Ο Λιακόπουλος αυτή τη στιγμή στην Α1 είναι από τους καλύτερους παίχτες του ένα εναντίον ενός. Τα λέει με τον κύριο Βαρδάλο, τον έναν από τους τρεις διαιτητές τη σημερινή αναμέτρηση. Στεφανίδης έχει δικαίωμα για δύο βολές. Θα ευστοχήσει στην πρώτη. Καβάλα προηγείται με 23-22 και δεν έχει χάσει παρά μόνο μία φορά το προβάδισμα στον αγώνα με 5-4 στο ξεκίνημα. Στεφανίδης έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Θα ευστοχήσει. 24-22, μένουν 9 δέκατα. Λιακόπουλος πετάει την μπάλα πίσω από τη σέντρα. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου στο Περιστέρι. Πανελευσυνιακός Καβάλα 22-24. Μικρή διακοπή, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι από τα δυτικά προάστια. Στο Περιστέρι Ελευσίνα Πανελευσυνιακός Καβάλα 22-24 για την ομάδα της Καβάλας. Και θα πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκίνουμε από την ομάδα που είναι πίσω στο σκορ, την ομάδα της Ελευσίνας, Γιάννης Ράνιος. Εδώ που ήταν περισσότερο επιθετικού περιεχομένου οι οδηγίες του Γιώργου Σκαραφίγκα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Λιακόπουλος θα βρίσκει και θα αναζητά κάποιες λύσεις, αφού φαντάζεται ότι στο ένας εναντίον ενός πλέον θα προσπαθήσει η αντίπαλη ομάδα να τον αντιμετωπίσει καλύτερα. Επίσης, ζήτησε από τους υπόλοιπους παίκτες να εκμεταλλευτούν τον Καμπ, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, καθώς έχει καλά τρεξίματα και τελειώματα όσον αφορά πάντοτε μιλάμε για τον επιθετικό τομέα. Και Ευαγγέλης Μυριός από τον πάγκο της Καβάλας. Ο Κρις Κουγκάς διαπίστωσε ότι τα περισσότερα drives που κάνει η Ελευσίνα εναντίον στην ομάδα του είναι από τη δεξιά μεριά. Αυτό είπε, να προσέξουν οι παίκτες τους, και από εκεί και πέρα θέλει πολλές γρήγορες επιθέσεις να τρέχει η ομάδα στον εθνιασμό. Η Καβάλα, η οποία εξακολουθεί να πετάει βολές μέχρι τώρα. Τώρα θα ευστοχίσει. Έχει 4 χαμένες στον αγώνα. Το σκορ είναι στο 25-22 για την ομάδα της Καβάλας. Παπα-Νικολόπουλος, Λιακόπουλος, ο Καμπ, ο Δελιγιάννης επίσης που έχει παίξει στην ομάδα του Περιστερίου και ο Παπα-Νικολόπουλος, ξέρει δηλαδή και αυτό στο γήπεδο. Μίτροβιτς, Στεφανίδης, Καλαμπάκας, ο Κριστεύσκη και ο Νάναλι για την ομάδα του Κρις Κουγκάζ. Η Ελευσίνα θα χάσει την πρώτη επίθεση της στην δεύτερη περίοδο και τώρα Στεφανίδης για τους φιλοξενούμενους που είναι σταθερά μπροστά στο σκορ. Νάναλι πατώντας τη γραμμή θα στοχίσει το rebound από τον Καμπ για την ομάδα της Ελευσίνας. Η Ελευσίνα που έχει ήδη 4 επιθετικά rebound. Λιακόπουλος. Τρομερή αλλαγή. Εδώ ο Δελιγιάννης θα χάσει ένα καλάθι φαινομενικά εύκολο. Στεφανίδης, drive. Ήθελε να σταματήσει τη φάση ο Λιακόπουλος, αλλά δεν το έδωσε ο διαιτητής. Νάναλι 0 στα 2. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετικός εφηδιασμός για την ομάδα της Ελευσίνας.
με τη συνεργασία Παπα-Νικολόπουλου και Δελιγιάννη. 25-24. Και πραγματικά ο Κάμπ τρέχει καλά το γήπεδο. Αυτό που είναι πολύ έτσι φανερό έτσι και για τις δύο ομάδες είναι οι κακές συνεργασίες στα πικ εν ρολ αμυντικά. Και οι δύο ομάδες δεν συνεργάζονται καθόλου οι παίχτες μεταξύ τους στα ρήγματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι αντίπαλοι. Πολύ καλή εμφάνιση από το μισό της πρώτης περίοδου και μετά για τον Μίτροβιτς, για τον Ενεμάνια Μίτροβιτς, τον παίκτη της Καβάλας. Ο Μίτροβιτς ο οποίος έχει 11 πόντους με 1-2 βολές, 2-3 δίποντα, 2-2 δίποντα, 2 rebound και 2 assist. Πολύ καλή παρουσία και είναι αυτό που έλεγες Γιώργο ότι τελειώνει τις φάσεις και σήμερα είναι πάρα πολύ εύστοχος. Είναι ένα παιδί ο οποίος είναι αυτό που λες, ότι δημιουργεί καταστάσεις, βλέπει γήπεδο. Αλλά το κυριότερο και αυτό είναι όπλο για μια ομάδα, να έχεις έναν δημιουργό ο οποίος όμως θα μπορέσει να τελειώνει και κάποια φάση. 28-24 η Καβάλα διατηρεί αυτό το μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα στον αγώνα για την ομάδα της Ελευσίνας. Είναι μια ζώνη 2-3 έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή για την Καβάλα. Παπα-Νικολάου για 3 θα στοχίσει το rebound για την ομάδα της Ελευσίνας. Η πάσα ήταν από τον Κάμπ. Ένα tipping έκανε. Στον Δελιγιάννη 28-26. Χάνει πολλά αμυντικά rebound η Καβάλα ή αν προτιμάτε παίρνει πολλά. Η ομάδα της Ελευσίνας έχει ήδη 6 επιθετικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα του Κρίσου Γκάζη. Στεφανίδης θα πάρει το φάουλ από τον Δελιγιάννη. 7-40 ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Για την ομάδα της Ελευσίνας... Νομίζω ήταν σωστό το φάουλ. Η Ελευσίνα έχει 10-18 δίποντα, 2-9 τρίποντα. 9 rebound, 15 rebound, 6 από τον οποίο είναι θετικά. Πολύ ωραία κίνηση, υπάρχουν βήματα όμως από τον Μπόγιαν Κριστεύσκι, τον Σκοπιανό. Κοίτα Κώστα τώρα τι ωραία κίνηση, τι ωραίο pivot και να μην ξέρεις να τελειώσει μια φάση και με τα δύο χέρια. Να μην το έχεις δουλέψει δηλαδή. Έμεινε μπάλα στα χέρια του. Ναι, δηλαδή ενώ ήταν εκπληκτική η κίνηση του, το pivot που έκανε πάνω στον παίχτη εκπληκτικό. Όπως μας λέει ο Γιάννης Ράνιος, ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει εντολή να παίρνει περισσότερες προσπάθειες. Ιακόπουλος. 3-2 φαίνεται. Καμπ. Και πάλι για τον Δελιγιάννη. Μέσα στο καλάθι υπάρχει φάουλ. Από τον Κριστεύσκη. Πολύ ωραία ενέργεια και η ομάδα της Ελευσίνας εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο τα κενά της Καβάλας μέσα στην ρακέτα, είτε με drive είτε με τους ψηλούς. Δημιουργήθηκε και κενό γιατί έφτασε η μπάλα στο low post, δηλαδή έφτασε στην τελική γραμμή στην baseline, που είναι ο καλύτερος τρόπος μέσα από μια τέτοια κίνηση για να μπορέσει να διασπάσει σε άμυνα ζώνης, να κατεβάσει την μπάλα μέχρι την τελική γραμμή και μετά ο παίχτης που είναι εδώ στο κέντρο, εκεί τώρα που σουτάρει ο παίχτης στην γραμμή foul, πήρε την μπάλα και έτσι μπόρεσε και διέσπασε τη ζώνη. Η ομάδα της Ελευσίνας θα χάσει μία από τις δύο βολές. Μία στις τέσσερις έχει η Ελευσίνα, 6 στις 10 έχει η ομάδα της Καβάλας. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο από τον Ιακόπουλο για τους γηπεδούχους. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νίκου και καλάθι. 29-28 η ομάδα του Πανελευσυνιακού περνάει ξανά μπροστά στο σκορ. Έπειτα από την αρχή και το 5-4 αυτό αναγκάζει τον Κρις Χουγκάζ να πάρει time out. Διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο και πάλι στο Περιστέρι. Πανελευθυνιακός Καβάλα 29-28. Είδατε νωρίτερα τα στατιστικά και αυτό που μου έλεγες Γιώργο νωρίτερα, για να το πούμε και στον αέρα. Ναι, ότι τα στατιστικά, επειδή έτσι όπως τουλάχιστον μας μετέφεραν οι συνάδελφοί σου από τους πάγκους, ότι μίλησαν οι προπονητές, μίλησαν περισσότερο για την επίθεση και τελικά βλέπουμε ότι παρόλο που έγιναν επιθέσεις, το ποσοστό της Καβάλας στα δίποτα από το 62% που ήταν έπεσε στο 47%. Ακριβώς, για την ομάδα της... Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αυτό είναι δουλειά της άμυνας, έτσι, γιατί τα σούτ γίνανε ελεύθερα. Και ο Πανελευθυνιακός έχει πάει πλέον στο 58%. Για να ακούσουμε τις οδηγίες του Κρις Χουγκάζ. Ο προπονητής Καβάλας είπε στους παίκτες να προσέχουν τα rebound. Αυτό είναι λέει, το πρόβλημά μας στην άμυνα. Έχουμε χάσει πολλά αμυντικά rebound. Να πηγαίνουν όλοι για τα rebound και ζήτησε περισσότερες πάσεις στην επίθεση. Εδώ η Καβάλα με τον Ενάναλη θα πατήσει τη γραμμή. Δεν έχει άδικο ο Κρις Χουγκάζ. Η Καβάλα έχει 6 χαμένα αμυντικά rebound. Γιάννης Ράνιος από τον πάγκο του Πανελευθυνιακού.
με τον κύριο Σκαραφίγκα να ζητάει επιμόνως από τους παίκτες του να μην φοβούνται προσπάθειες με μπάσιμο, να γυρίζουν την μπάλα με υπομονή, ενώ είπε ότι θα χρειαστεί στην άμυνα να παίξουν ακόμα πιο δυνατά και να μην φοβηθούν ακόμα και τα screen. Μπάλα γυρίζει για την Ελευσίνα, Ραΐδιο, το καλάθι. 31-28 ήταν δίποντο από τον Ραΐδιο. Ραΐδιο ο οποίος θα φτάσει τους 7 πόντους με 5 δίποντα, 1-3 τρίποντα. 31-28, Στεφανίδης στη γωνία. Δεν θα απαντήσει η ομάδα της Καβάλας με το τρίποντο, αλλά στην συνέχεια δεν θα μπορέσει να επαναφέρει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Ραΐδιο. Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται. Τι εθνικότητας είναι, Κώστα, ξέρουμε? Ο Ραΐδιο είναι Αμερικάνος. Ξανά, μάλιστα. Βλέπετε εδώ. Ήταν στη Λιέγη και στην Ουγγρική Καποσβάρη. Έχει και παραστάσεις δηλαδή από την Ευρώπη. Μανολόπουλο, εδώ υπάρχει φάουλ. Και 51 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και το ημίχρονο. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Παπα-Νικολάου επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χάρπερ Κάμπ θα περάσει εκτός. Κάμπ ο οποίος δεν πήρε κάποια προσπάθεια. Είχε ένα rebound και μία assist. Μανολόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει. Ελευσίνα προσπαθεί να τρέξει με τον Νίκου. Έχει καλή επιστροφή όμως ο Στεφανίδης. Εξαιρετική assist από τον Νίκου στον Δελιγιάννη. 33-28 και το σερί για την Ελευσίνα από το 24-28 είναι στο 9-0. Και πλέον προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Ο Νίκου διάβασε εκπληκτικά τη φάση. Αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου συνεργασίες αμυντικές στα πικερόλ, όπως και τώρα. Δηλαδή ήταν τυχαίο το λάθος. Στεφανίδη. Θα μπορούσε με ένα σούτ να τελειώσει τη φάση. Είχε μείνει πολύ πίσω ψηλός. 33-28 για την ομάδα της Ελευσίνας. Έχουμε ώρα να δούμε τον Κόλεμαν, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά με 8 πόντους για την ομάδα της Καβάλας, αλλά είναι εδώ και ώρα στον πάγκο. Δελιγιάννης για τον Ιακόπουλο, τον πιέζει ο Στυλιανού, υπάρχει φάουλ από τον Νίκο Στυλιανού, τον Κύπριο παίκτη, ο οποίος ήταν και στο Ρέθινο, εδώ στην Ελλάδα. Ο Μίτροβιτς, ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα της Καβάλας, επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρω, Γιώργο, αν ο Κρις Χουγκάζ θα μπει στη διαδικασία να βάλει και τον Καγκαλούδη κάποια στιγμή. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι με μεγάλη χρονική διάρκεια από η οποία έχει σηματωθεί ο παίχτης με την ομάδα του, αλλά ο Γιάννης έχει τέτοια μεγάλη εμπειρία που όπου και να τον βάλει στη λίστα τη βρει και όποτε. Παπα-Νικολάου για τον Νίκου, τελειώνει η επίθεση με τη λήξη. Ωραία, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. 35-28 και το σερί που τρέχει η ομάδα της Ελευσίνας είναι στο 11-0. Χριστεύσκη για τον Φίαρς, ο οποίος επανήλθε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνει την προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια, αλλά δεν έχει καλό τελείωμα. Ραΐδιο στέκεται για τρεις, δεν το σκέφτεται, αλλά δεν δικαιώνεται. Το ριμπάν θα φτάσει από σπόντα στα χέρια του Δελιγιάννη. 37-28. Και δεν ψυχολογία. Και βοηθάει τους τολμηρούς, λένε. Και δεν ψυχολογία, Γιώργο, είναι σαφώς υπέρ της ομάδας της Ελευσίνας. Στεφανίδης. Στη γωνία, Φίαρς, για ποιον, για τον Χριστεύσκη. Κάτω. Καλάθι και φάουλ. Ανάσα για τους Αργοναύτες, ανάσα για την ομάδα της Καβάλας και τον Κρις Χουγκάζ. Αυτό το καλάθι από τον Χριστεύσκη, ο οποίος έχει δικαίωμα και για μία βολή. 37-30, 4 και 12 για να λήξει το ημίχρονο. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα της Ελευσίνας. Αλλαγή ψυχολογίας για τον Πανελευσυνιακό μετά την είσοδο του Λιακόπουλου, ο οποίος χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά τους συμπαίχτες του, τελείωσε φάσεις, μπήκε με πολλή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι.
κατά ένα μεγάλο μέρος είναι έργο Γιακόπουλου, αλλά τον ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ραΐδιο, δύσκολη προσπάθεια, rebound από τον Μανολόπουλο για την ομάδα της Καβάλας. Ο Φίαρ ζητάει γρήγορα την μπάλα. Είχε την πάσα στο Δελγιάννη, αλλά δεν... Μίτροβιτς για τον Κρεστεύσκι, Φίαρς, νομίζω ότι θα πάρει μόνο στην προσπάθεια. Ακριβώς αυτό, από τα 6 μέτρα, το σούτ είναι άστοχο, rebound από τον Μίτροβιτς, ο οποίος παίρνει και επιθετικό rebound, πετυχαίνει και το καλάθι. Πολύ πιθανό και να ήταν και ένα φάουλ εκεί. Για να δούμε. Για το σώμα του Νίκου ήταν μπροστά, ήταν γυρμένο μπροστά. Το έκανε και λίγο εντυπωσιακά βέβαια ο Νίκου. 37-33, Γιακόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Κριστεύσκι. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Είναι τρομερές οι αλλαγές κατεύθυνσης του Γιακόπουλου και πραγματικά μπορούμε, πρέπει να το βλέπουμε, η ταχύτητα που χρησιμοποιεί στην αλλαγή της κατεύθυνσης και πόσο πολύ γρήγορα φτάνει στο καλάθι. Ο Νίκου πάει στον πάγκο. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Ράνη από τον πάγκο της Ελευσίνας. Κοιτάζοντας λίγο την συγκομιδή βαθμών από πλευράς γηπεδούχων, θα παρατηρήσουμε ότι 17 από τους 37 πόντους έχουν έρθει από παίχτες που δεν ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα. Δείχνουμε ότι έχει δώσει μεγάλη ανάσα και ο Λιακόπουλος, αλλά κυρίως ο Δεγιλιγιάννης, αναφερόμενος φυσικά στους πόντους που έχει πετύχει ως επιτοπλίζων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αλήθεια είναι αυτό, Γιάννη. Ο Λιακόπουλος όμως θα χάσει και τις δύο βολές. Δεν το συνηθίζει. Σίγουρα έχει κουραστεί κιόλας, έτσι. Έχει τραβήξει μεγάλο βάρος από την ανάκαμψη του Πανεπιστημιακού. Μίτροβιτς Μανολόπουλος θα πάρει τον διάδρομο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σωτήρη Μανολόπουλο. 37-35 και αυτό αναγκάζει τον Γιώργο Σκαραφίγκα να πάρει αμέσως time out, καθώς βλέπει την ομάδα της Καβάλας να μειώνει στο καλάθι. Διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο και πάλι στο Περιστέρι. Καβάλα 37-35, απευθείας μετάδοση της NET. Είναι το πρώτο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Τα στατιστικά των Παπα-Νικολάου. Μίτροβιτς έχει 1-2 βολές, 3-4 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 13 πόντους, 11 Παπα-Νικολάου χωρίς βολή, με 4-5 δίποντα, 1-3 τρίποντα. Είναι η κορυφαίοι σκόρερ των δύο ομάδων μέχρι τώρα. Για ένα παιχνίδι, Γιώργο, που έχει πολλές χαμένες βολές και αυτός παίξει ρόλο στη συνέχεια του παιχνιδιού. Δηλαδή η Ελευσίνα έχει 1 στις 6, Καβάλα 7 στις 11. Βέβαια έχουμε δει λίγες βολές. Καλό είναι αυτό για την εικόνα του μπάσκετ. Έχουμε δει πολύ ωραία καλάθια, καλές συνεργασίες επιθετικές, καλές ατομικές προσπάθειες. Χρειάζεται και αυτό. Δεν το βλέπει συχνά, το ένα εναντίον ενός πια. Δελιγιάννης, η προσπίση, καλάθι και φάουλ. Διάβασε ότι έχει πλεονέκτημα μέσα στη ρακέτα, έφτασε μέχρι το καλάθι. Κακή η βοήθεια, μάλλον ελλιπής η βοήθεια από τον συμπαίχτη του αμυντικού. Το φάουλ το οποίο το έκανε ο Κόλεμαν, πρώτο του φάουλ, είναι το πέμπτο φάουλ για την ομάδα της Καβάλας. Και για να ακούσουμε τις οδηγίες του Γιώργου Σαραφίγκα. Ο οποίος τα έβαλε κυρίως για τις αμυντικές επιδόσεις τόσο του Ραΐβιο όσο και του Παπα-Νικολάου. Του ζήτησε να είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο προσεκτικοί. Ενώ στον τρόπο αντιμετώπισης, ώστε η μπάλα να φτάσει στο καλάθι, το αντίπαλο, τους είπε ότι χρειάζεται υπομονή να γυρίσετε την μπάλα. Έχουμε χρόνο και δεν χρειάζεται να κάνουμε κουτάκι ανόητα λάθη. Λοιπόν, Πανελληνιακός για τον Πανελληνιακό, Ναι, Πανελληνιακός έχει 1-7 βολές, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 14%. Καβάλα έχει 7 στις 11. Έχει τις 4 χαμένες βολές στο ξεκίνημα. Να δούμε την επίθεση της Καβάλας και θα πάμε στον πάγκο της ομάδας του Κρίσου Γκάζ. Μανολόπουλος γυρίζει 3 δευτερόλεπτα, 2, 1. Ό,τι καλύτερο για την Καβάλα που μειώνει και πάλι στο καλάθι, Βαγγέλης Μυρνιός. Ο Κρις Γκουγκάς ζήτησε περισσότερη κίνηση στην επίθεση και οι παίκτες αλλά και την μπάλα, έτσι ώστε να βρίσκεται καλύτερη προσπάθεια για καλάθι. Τελευταίο δίλεπτο για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Περιστέρι. Πανελευσυνιακός Καβάλα 39-37. Και εδώ υπάρχει νέο φάουλ από τον Κόλεμαν πάνω στον Δελιγιάννη. Ο Δελιγιάννης, ο οποίος διαβάζει πολύ σωστά το παιχνίδι απέναντι στον Αμερικάνο της Καβάλας. Νωρίτερα πήρε το φάουλ, πέτυχε και το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ. Χρεώνει τον Κόλεμαν με δεύτερο φάουλ. Η ομάδα της Καβάλας έτσι καλώς έχει συμπληρώσει τα ομαδικά για να εκτελεί βολές η ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. 40-37.
είναι αρκετά απλωμένο το επιθετικό παιχνίδι του Πανελληνιακού. Δηλαδή έχει βρει λύση από πάρα πολλούς παίχτες. Έχει μοιραστεί το επιθετικό του παιχνίδι. Για το λόγο του αληθές, 4 ο Νίκου, 2 ο Παπα-Νικολόπουλος, 11 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ραΐδιο, 6 ο Λιακόπουλος, 10 ο Ντελιγιάννης. Αυτή είναι τώρα τελευταία, ας πούμε, πήρε περισσότερες προσπάθειες. Μανολόπουλος διαβάζει το μισμάτς με το Ραΐδιο και ξανατελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Ο Μανολόπουλος, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι του αγώνα δίνει λύσεις για τους Αργοναύτες και μειώνει και πάλι τη διαφορά στο καλάθι εκεί που η Ελευσίνα έχει προηγηθεί με 9. 37-28. Από εκείνο το σημείο και μετά το σερί είναι στο 3-11. Στόχο τρίποντο για την ομάδα της Ελευσίνας. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Με 9-24 δεύτερα. Τα rebound 20 για την ομάδα της Ελευσίνας. 8 εξ των οποίων είναι επιθετικά. Η Καβάλα έχει 17, αλλά μόλις 3 επιθετικά. Ραέδιο για 3 είναι άστοχος. Το rebound από τον Στεφανίδη και η Καβάλα έχει ευκαιρία μετά από ώρα να περάσει μπροστά στο σκορ. Μανολόπουλος για 3. Κακό σουτ. Βιάστηκε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Υπάρχει φάλα από τον Στεφανίδη. Ένα φάλ το οποίο όμως οδηγεί την ομάδα της... Δεν θα είχε προσπάθει. Μάλλον δεν θα το είχε προσέξει. Ελευσίνα στις βολές. Ότι έχουν 5 μαδικά. Πρώτο φάλακο του Στεφανίδη. Η Ελευσίνα που σουτάρει με μόλις 22% στις βολές. 2 στις 9. Καβάλα με 64%. 7 στις 11. Ο κύριος που βλέπετε στις βολές είναι ο Νίκολας Ραΐδιο. Έχει 7 πόντους μέχρι τώρα με 2-6 δίποντα. 1-5 τρίποντα. Έχει 3 rebound, έχει ένα λάθος και είναι οι πρώτες βολές που εκτελεί στον αγώνα. Είναι εύστοχος, 42-39. Στεφανίδης, τον Μαρκάριο Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι νέα είσοδος στην ομάδα της Ελευσίνας. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 42-39. Μαρτυρίες από τον παίκτη της Ελευσίνας. Και εδώ ετοιμάζεται και ο Δημήτρης Καλαμπάκας για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Απλώς θα... Φέρνει λίγο σε ποντιρόγκα ο Μανολόπουλος. Φατσικά εννοείς. Φατσικά, ναι. Είναι καλός παίχτης. Ίσως κάποια στιγμή να περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτό. Έχει εμπειρία αρκετά μεγάλη και από εξωτερικό. Ναι, έχει παίξει στο... ήταν στο Περιστέρι, έχει παίξει στο Κολοσσό 4 χρόνια. Ήταν στην Ισπανική Βίγκο και στην Ισπανική Μαγιόρκα. Ήταν στην Ολυμπία Λάρισας. Απλά νομίζω περιμέναμε περισσότερα από αυτό κάποιο. Κάτι διάρκεια. 42-40. Ο Μανολόπουλος θα ξανασουτάρει την βολή, καθώς όπως λέει ο κύριος Πιλοίδης, κάποιος παίχτης της Ελευσίνας βιάστηκε να μπει εντός ρακέτας. 45,4 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Κυριακόπουλος είναι όπως μας λέει ο Γιάννης Ράνιος. 42-41. Με τον Μανολόπουλο να πηγαίνει στον πάγκο έχοντας πολύ καλή παρουσία για την ομάδα της Καβάλας με 8 πόντους. 2-2 βολές, 3-3 δίποντα, 0-3 τρίποντα, 5 rebound. Παπα-Νικολόπουλος δεν το σκέφτεται για 3, στο σίδερο, rebound από τον Φίαρς. Θα μείνουν και 6 δευτερόλεπτα αν όλα κυλήσουν φυσιολογικά για την ομάδα της Ελευσίνας. 42-41, πανελευσινιακός Καβάλα στο Περιστέρι. Την οδηγία, όπως μας λέει ο Γιάννης Ράγιος, να πάει σε γρήγορη επίθεση για να έχει κι άλλη. Απλά δεν πρόσεξα να το μίσμα με τον Δελιγιάννη μέσα στη ρακέτα που και μείνει αυτό το παίκτη. Φίαρς θα δεχτεί την τάπα από τον Δελιγιάννη, όμως θα χρεωθεί με φάουλ με το σώμα που ας λένε οι διαιτητές. Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Ο Δελιγιάννη στη φάση, ο διαιτητής... Καβάλας, εδώ θα δούμε το σκόρερ των δύο ομάδων.
με τον Παπα-Νικολάου και τον Μίτροβιτς να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Παπα-Νικολάου 11, 10 ο Δελιγιάννης για την Ελευσίνα, 9 ο Ραΐδιο, 6 ο Λιακόπουλος, 4 ο Νίκου. Για την Καβάλα 13 ο Μίτροβιτς, Μανολόπουλος 8, πολύ καλός στα τελευταία λεπτά. Κόλεμαν 8, αλλά έχει μείνει στους 8 πρώτους πόντους του ξεκινήματος. Εδώ στο κλειστό του περιστερίου βλέπετε και τους φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο. Πρέπει να είναι γύρω στους 300, Γιώργο. 300, 350. Να το πούμε έτσι. Ναι. Να το πούμε έτσι. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έχει αρκετά μεγάλη παραγωγικότητα. Και αυτό είναι βέβαια που αρέσει και στον κόσμο. Το κυριότερο είναι ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αυτή τη στιγμή έτσι βλέποντας το διασκεδάζεις. Τουλάχιστον όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, όσους αρέσει τον μπάσκετ. Τα υπόλοιπα είναι για μένα, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως το βλέπεις, σαν φίλαθλοι είναι λεπτομέρειες. Για το φίλαθλο δηλαδή είναι λεπτομέρειες. Εμείς μπορεί να λέμε κάποια πραγματάκια, αλλά έχουν μπει αρκετοί που έχουν μπει 80 τόσοι πόντοι σε ένα σχεδόν ημίχρονο. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η παραγωγικότητα και όπως φαίνεται θα δούμε άλλο ένα ντέρμπι. Γρήγορα οι οδηγίες των δύο προπονητών. Ξεκίνημα από την Καβάλα και τον Βαγγέλη Σμυρνιό. Καλή άμυνα, είπε στους παίκτες του Κρίς Κουγκάτζ να παίξουν χωρίς φάουλ. Γιάννης Ράνιος για τις οδηγίες του Γιώργου Σκαραφίγκα. Ποιες επιλογές επίθεσης, είτε με τον Παπα-Νικολάου είτε με τον Λιακόπουλο, να εκδηλωθεί η επίθεση στα υπόλοιπα δευτερόλεπτα που θα έχει στη διάθεσή της η ομάδα του Πανελευσυνιακού. Για να δούμε αν θα εφαρμοστούν οι οδηγίες των δύο προπονητών. Ο Φίαρς θα πετύχει το καλά τον πόντο 42-42. Και αν ευστοχήσει, η Καβάλα θα περάσει για πρώτη φορά στον αγώνα μπροστά μετά το 27-28 στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Πράγματι ο Φίαρς θα κάνει το 42-43. Διακόπουλος στην επαναφορά για τον Παπα-Νικολάου. Διακόπουλος θα πάρει και την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3. Διακόπουλος. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. 44-43. Η Καβάλα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να κόψει αυτό το drive του Διακόπουλου. Δείτε εδώ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ακριβώς το ίδιο καλάθι. Τέλος πρώτη ημιχρόνου εδώ στο Περιστέρι, 44-43. Γιώργο, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο πριν πάμε στο ημίχρονο. Τίποτα, είναι ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι. Βλέπουμε πολύ ωραίες φάσεις και από συνεργασίες και ατομικές προσπάθειες. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Και είναι άλλο ένα ντέρμπι σε αυτό που λέμε της δεύτερης ταχύτητας πρωτάθλημα που έχουμε φέτος. Αυτά από εμάς προς το παρόν από το Περιστέρι. Θα κάνουμε μια δεκάλεπτη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Στροφή στο Περιστέρι, Πανελευσυνιακός Καβάλα 44-43. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Η Καβάλα είναι πολύ καλύτερη στις βολές. Η Ελευσίνα έχει χάσει 7. Η Ελευσίνα όμως είναι καλύτερη στα δίποντα. Έχει 65%, η Καβάλα έχει 54%. Στα τρίποντα 33 εναντί 15. Πολλά άστοχα τρίποντα, Γιώργο, από την Ελευσίνα. 2 στα 13. Όχι μόνο αυτό. Είναι πολλές περισσότερες προσπάθειες σε σουτ από τον Πανελευσυνιακό. Το οποίο στην ουσία ισορροπούν, αν θέλεις, τη διαφορά στο σκορ. Και εδώ μια σύγκριση μεταξύ του Δελιγιάννη και του Μανολόπουλου. Ο Δελιγιάννης έχει 10 πόντους με πολύ καλό τελείωμα στο τέλος της δεύτερης περίοδου, με 2-5 βολές, 4-5 δίποντα. Κανένα τρίποντο. Για την Καβάλα ο Μανολόπουλος έχει 8 πόντους, επίσης πολύ καλός, με 2-2 βολές, 3-3 δίποντα, 0-3 τρίποντα. Και αυτό στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή είναι μια σύγκριση δύο παιχτών, του οποίου είδαμε. Είχαν ένα πεντάλεπτο έτσι εκρηκτικό. Ναι, να ξεχωρίζουν στη δεύτερη περίοδο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Έχει σημασία να δούμε τα rebound. Τα rebound τα οποία μέχρι τώρα η Ελευσίνα έχει 21 έναντι 19 της Καβάλας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ελευσίνα έχει, Γιώργο, 8 επιθετικά. Έχει εκμεταλλευτεί δηλαδή την αδυναμία της Καβάλας να μαζέψει τα επιθετικά της rebound. Δεν μπορεί να κόψει το drive του Λιακόπουλου καθόλου. Κάτι που θα έλεγα ότι τουλάχιστον για το επιθετικό rebound δεν θα έπρεπε λογικά βάσει του σωματότυπου και των κορμιών και πιο αθλητική τύπη είναι, πιο αθλητικά σώματα έχουν οι παίχτες της Καβάλας, θα έλεγα. Λες για τον Κόλμαν και τον Κρουστεύσκι, κύριο λόγο. Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα αδιαφορίας για το rebound παρά ότι... Και θέλησης. Ναι. Και έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά. Και για τον λόγο του αληθές, τα rebound από 5 έχει ο Μανολόπουλος, 4 Παπα-Νικολάου, Τσιάκος, Κρουστεύσκι, 3 Ραΐδιο, Μίτροβιτς, Δελιγιάννης, από 2 Νάναλι, Κόλεμαν
και ο Καμπ για την ομάδα της Ελευσίνας. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι, ήταν ντέρμπι ευθύς εξ αρχής. Βλέπουμε πάντως τις ομάδες μέχρι τώρα να έχουν πολύ μεγάλη παραγωγικότητα. Οι ωραίες παρουσίες δεν έλειπαν ποτέ από τις κερκίδες του Κλειστού του Περιστερίου. Και γενικώς από τον μπάσκετ. Και γενικώς από τον μπάσκετ. Συγγνώμη Κώστα μου, ότι αυτό που είπαμε πριν όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ότι όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν αυτή τη στιγμή θα παρακολουθούν έναν ωραίο αγώνα, ένα χορταστικό αγώνα και από πλευρά σκοραρίσματος και ωραίων φάσεων και ατομικών και ομαδικών, τουλάχιστον στην επίθεση. Είναι βασικό. Τουλάχιστον για ένα τηλεοπτικό αγώνα είναι βασικό αυτό. Η Καβάλα έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και εμείς θα πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Σμυρνιό για να ακούσουμε τις οδηγίες από τον Κρις Κουγκάζ. Ο προπονητής Καβάλας επικεντρώθηκε περισσότερο στα αμυντικά χαμένα rebound που έχει η ομάδα του. Ζήτησε από τους παίκτες να είναι πιο προσεκτικοί και να πηγαίνουν όλοι για το rebound. Από εκεί και πέρα επίστησε την προσοχή στα drive του Λιακόπουλου, να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν, να μην του δίνουν διαδρόμους, έτσι ώστε να μπορεί να διεισδύει μέσα στη ρακέτα της Καβάλας. Και στην επίθεση ζήτησε περισσότερη μεταφορά της μπάλας, πιο γρήγορες πάσες. Είναι ερωτηματικό. Δεν ξεκινάει με Κόλεμαν, Ναι, δεν ξεκινάει με Κόλεμαν. Ξεκινάει με τον Κριστεύσκη και πάμε στον πάγκο των γηπεδούχων και στον Γιάννη Ράνιο. Όπου ζήτησε να δίνουν βοήθειες κυρίως στον Λιακόπουλο να ανοίγονται οι συμπαίκτες του, έτσι ώστε να έχει εναλλακτικές επιλογές, είτε να πασάρει είτε να σουτάρει. Και επισήμανε τουλάχιστον τρεις φορές ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στους παίκτες Καβάλας να έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για την ομάδα της Ελευσίνας. Αριθμός νούμερο 9, Ραΐβιο. Θα κάνει το drive, θα πάρει το foul. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, βλέπετε εδώ τον Ραΐβιο. Ραΐβιο που έχει 9 πόντους με 2-2 βολές, 2-6 δίποντα, 1-5 τρίποντα. 3 rebound, ένα λάθος. Και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Η Καβάλα που και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου δεν μπορεί να ελέγξει το αμυντικό της rebound. Το foul νωρίτερα έγινε από τον Νάναλη, το πρώτο προσωπικό του. Δεν μπορεί να ελέγξει το αμυντικό της rebound. Ανανεώνει επιθέσεις η ομάδα της Ελευσίνας. 44-43 με τον Νίκολας Ραΐβιο να έχει δικαίωμα για 2 βολές. Θα ευστοχεί στην πρώτη. Είχε και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου 2-2, 45-43. Στους τρεις πόντους μπροστά η ομάδα της Ελευσίνας που πιέζει στην επαναφορά ώστε να δυσκολέψει το κατέβασμα της μπάλας για τους φιλοξενούμενους. Φίαρς, τον Μίτροβιτς, την Άναλη, μπάλα γυρίζει περιφερειακά για τους Αργονάυτες. Μίτροβιτς κλείνεται, καλή βοήθεια από τον Μαγκουνί που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, άστοχο το τρίποντο. Το rebound είναι για την ομάδα της Καβάλας. Δεν συνεννοήθηκαν καλά. Εδώ ο Ραΐβιο με τον Τσιάκο. 22 τα rebound για την Ελευσίνα, 20 για την Καβάλα. Φίαρς. Εξαιρετική συνεργασία. Βγάζει έξω για 3 για τον Μίτροβιτς. Θα στοχίσει rebound από τον Τσιάκο. Δηλαδή αν λέγεσαι ψηλός και δεν μπορείς να τελειώσεις αυτή τη φάση, πρέπει να πασάρει στο τρίποντο. Είχε πάρει και τα βήματα πάντως ο Χριστεύσκη. Μαγκουνής για 3 μέσα. Από εδώ τουλάχιστον φαινόταν. 49-43 με τον Μαγκουνή να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Ο Σπύρος Μαγκουνής, ο οποίος μεσοβδόμαδα έγινε και πατέρας. Ευχηθούμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Χριστεύσκη ούτε τώρα μπορεί να τελειώσει τη φάση. Και στη συνέχεια, όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνει και το φάουλ. Βέβαια, το φάουλ είναι σωστό για να κόψει τον εφηδιασμό. Τη φάση δεν τελείωσε γιατί επέλεξε την πιο δύσκολη. Αν λοιπόν δεν επιλέξει την πιο εύκολη για να μπει σε ρυθμό, η δύσκολη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γι' αυτό πολύ γρήγορα, πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόλεμαν περνάει εντός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Κριστεύσκη. Με την Καβάλα να έχει κάνει ήδη 2 ομαδικά. Ραΐδιο, θα πάει το σκρίν από τον Τσιάκο, είναι για 2, θα στοχίσει rebound από τον Κόλεμαν. Καθαρίζεται το rebound ο Αμερικάνος.
49-43, δεν έχει πετύχει ακόμα πόντο στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Καβάλας. Η Ελευσίνα έχει πετύχει 5. Μίτροβιτς ζητάει την μπάλα, Μανολόπουλος μας κάνει το σούτ, υπάρχει φάουλ από τον Καμ. Και νομίζω ότι είναι σωστό γιατί έγινε μπροστά μας, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Να εδώ. Ναι, με το σώμα, με το σώμα, ναι, ναι. Με το σώμα, αφού είχε αφήσει την μπάλα ο Μανολόπουλος. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αν η Καβάλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ είναι γιατί σταμάτησε να δημιουργεί ρήγματα μέσα στη ρακέτα της, του Πανελληνιακού. Με αυτές τις συνεργασίες από τα ρόλ που έβγαιναν οι κοντοί περισσότερο παίχτες ή με τα pick and roll που δεν τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ πια. Και πάνε σε φάσεις όπως τώρα από το low post έφτασε πιο κοντά ο Μανολόπουλος στη ρακέτα και τελείωσε τη φάση, ή ο Κόλεμαν το ίδιο. Ή αν μπορέσει να παίξει λίγο ένας εναντίον ενός ο Μίτροβιτς. Έχει χαθεί αυτή η συνεργασία. Ο Μανολόπουλος που διάβασε νωρίτερα το πλονέκτημα που είχε απέναντι στον Λιακόπουλο. 49-45. Εξαιρετική η τάπα από τον Κόλεμαν, αλλά μετράει το καλάθι σε αυτό το hook από τον Καμ. Βλέπετε εδώ. 51-45. Η ομάδα της Ελευσίνας είναι στο συν 6. 16-25 σούτ μέσα από τη ρακέτα για την ομάδα της Ελευσίνας. 11-20 για την ομάδα της Καβάλας. Φίαρς. Το Μανολόπουλο και πάλι Φίαρς με αντίπαλο τον Γιακόπουλο. Εξαιρετική τρίπλα και είναι φοβερή η φάση. Φοβερή φάση από τον Κόλεμαν. Είναι πολύ ψηλά, Εξαιρετική τρίπλα του Φίαρς και η ασίστ των Κόλεμαν είναι πάρε βάλε για το τρίποντο, για το καλάθι. 51-47 το τρίποντο από τον Λιακόπουλο είναι άστοχο. Ευκαιρία για την Καβάλα να μειώσει. Βλέπει τον διάδρομο, δύσκολη φάση. Φίαρς θα πάρει και το rebound. 51-47. Νομίζω ότι σε άκουσε ο Φιέρς και έρχεσαι να δημιουργεί αυτό σε ρήγματα. Α, δεν ξέρω τι να κάνει μετά. Στην άμυνα της Ελευσίνας. Εδώ, μα πράγμα... ήταν παιχνίδι, έτσι ξεκίνησε. Και έβλεπες ότι δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει αυτό ο Πανελληνιακός. Ίσως να μην το περίμενε, δεν ξέρω. Για κάποιον λόγο, τέλος πάντων, δεν υπήρχαν καλές συνεργασίες στην άμυνά του. Δημιούργησε λοιπόν όλα αυτά τα ρήγματα στην άμυνα του Πανελληνιακού και είχαν αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι όταν κάτι πάει καλά πρέπει να το συνεχίζεις. Κάποια στιγμή σταμάτησε και βέβαια με την είσοδο του Λιακόπουλου και όλα από πλευράς του Πανελληνιακού είδαμε ότι τα πράγματα άλλαξαν. 0-2 από τον Φίαρς, ο οποίος απογοητεύεται από την κατάληξη των δύο βολών. 6-13 βολές για τον Πανελληνιακό, 13-19 για την Καβάλα, αρκετά άστοχες για τις δύο ομάδες. Καμ θα του γλιστρήσει μπάλα, δεν έχει ανανοηθεί βέβαια το χρονόμετρο. Μαγκουνής, 7-6. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων από τον Μαγκουνή, ο οποίος δίνει λύσεις για την ομάδα της Ελευσίνας. Αυτό το κομμάτι του αγώνα περάσει από το Εγάλεο, από την ΑΕΚ, από το Ρέθυμνο. Στα 26 του ο Σπύρος Μαγκουνής. Ο Μανολόπουλος περνάει... Κάνε μια εκπληκτική χρονιά όταν ανέβηκε το Ρέθυμνο από την Α2 στην Α1 πριν 2 χρόνια. 2,5 πόσα είναι. 2 χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά του Ρεθύμνου στην Α1, ξανά δηλαδή. Μαγκουνής, ο οποίος θα ευστοχήσει στην πρώτη βολή. 53-47 για την ομάδα της Ελευσίνας. Το Παπα-Νικολάου εντός αγωνιστικού χώρου, ο Καμπ στον πάγκο. Ο Καμπ κάθεται με 2 πόντους, 1-1 δίποντο, 3 rebound και μία assist. Φίαρς τώρα με τον Ραΐβιο, έχει περάσει και ο Στεφανίδης. Νέα είσοδος για την ομάδα της Καβάλας, η οποία χαμηλώνει το σχήμα προκειμένου να πιέσει. Πάσα για τον Κόλεμαν, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα και τώρα Λιακόπουλος. Ραΐβιο, παραλίγο να πετύχει ένα καλάθι και υπάρχει αντιαθλητικό, όπως λέει ο κύριος Βαρδάλος. 53-47, για να δούμε. Πάσα του Λιακόπουλου για τον Ραΐβιο. Στεφανίδης τον βγάζει εκτός πορείας τον Αμερικάνο. Εντάξει, δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Είναι με τον νόμο και δεν υπάρχει αυτή η άμυνα στο μπάσκετ. Αλλά είχαν ταχύτητα και οι δύο έτσι κι αλλιώς. Έγινε λίγο πιο εντυπωσιακό. Ο κ. Βαρδάλος εξηγεί στον Στεφανίδη για ποιο λόγο χρέωσε το
Αντιαθλητικό 54-47. Υπενθυμίζουμε για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ότι η ομάδα της Ελευσίνας το πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί ακόμα και με 9, 37-28. Ράιβιο 2-2, 55-47. Ράιβιο που έχει ανέβει αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Ράιβιο, ο οποίος δεν έχει καλά ποσοστά, αλλά υποστηρίζει μάλλον για αυτό που έχει έρθει στον Πανελευσυνιακό. Δηλαδή, παίρνει σούτ, πιστεύει στον εαυτό του, προσπαθεί να τελειώσει φάσεις. Τσιάκος Γιακόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος rebound από τον Φίαρς και τώρα ευνηδιασμός για τον Άναλη και την ομάδα της Καβάλας. Έχει καλές επιστροφές η ομάδα της Ελευσίνας. Αλλά ο Κόλεμαν θα κάνει πολύ ωραία κίνηση και θα πετύχει το καλάθι. 55-49. Κόλεμαν εξαφανισμένος μετά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Εμφανίζεται ξανά τώρα στο σκοράρισμα. Και φτάνει τους 12 πόντους. Καλάθι από τον Ραΐδιο, 57-49. Την ομάδα της Ελευσίνας. Στο σύν 8. Διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Πολύ σημαντικό. Νάναλη. Αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Θα πάρει τον διάδρομο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το λένε οι διαιτητές. Το κέρδισε ο Παπα-Νικολάου περισσότερο από ό,τι ήταν. Εδώ με το δεξί του χέρι. Και δείτε πως το πανηγυρίζει. Δικαίως. Ναι, ναι, βέβαια. Πέμπτο μαδικό για την ομάδα της Καβάλας. Δύο έχει η ομάδα της Ελευσίνας. Λιακόπουλος, Μαγκουνής, Ραΐβιο, Τσιάκος και ο Παπα-Νικολάου για την Ελευσίνα αυτή την ώρα στο παρκέ. Ο Νάναλη, ο Κόλεμαν. Πολύ ωραία πασά. Δεν υπάρχουν διπλή τρίπλα. Πολύ ωραία φάση γιατί θα τον έβρισκε στον αέρα ήδη τον Κόλεμαν και θα ήταν ένα εύκολο lay-up για τον Ραΐβιο. Πολύ ωραία φάση από τον Λιακόπουλο. Ο οποίος τώρα που ξαναδοκίμασε να παίξει ένα εναντίον και να φτάσει στη ρακέτα, σίγουρα είδαμε ξανά ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από το μακρινό σου που δημιούργησε τρεις φορές. Καβάλα έχει τρία παραπάνω λάθη από τον Πανελληνιακό. 8 εναντί 5. Κόλεμαν, Φίαρς, Μίτροβιτς, Νάναλη, Στεφανίδης, είναι η πεντάδα για την ομάδα της Καβάλας. Εδώ πήγε να γίνει μια ωραία φάση επίσης για την Καβάλα. Δεν είναι καλή συνεργασία. Όχι, αλλού την περίμενε ο Κόλεμαν γιατί την περίμενε ψηλά την πάλι. Δεν ξέρει ότι δεν πηδάει κανείς τώρα από τον Πανελληνιακό. 57-49. Οι δύο ομάδες δείχνουν να έχουν κολλήσει λίγο το σκορ. Μαγκουνής έχει μισμάτσο με τον Στεφανίδη, το εκμεταλλεύεται εδώ και με τη βοήθεια και του Κόλεμαν. Η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα για την ομάδα του Πανελευσυνιακού στο συν 10-59-49. Αυτό αναγκάζει πολύ γρήγορα τον Chris Ugas να πάρει time out, καθώς βλέπει την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ με 10 πόντους. Διακοπή, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι από το Περιστέρι. Πανελευσυνιακός Καβάλα 59-49, απευθείας μετάδοση της νέας ελληνικής τηλεόρασης από το Περιστέρι στο ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής για την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Γιώργο, κάτι έδειχνες πριν στην οθόνη. Τα πολύ χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο με πολλές προσπάθειες, κυρίως στον Πανελευσυνιακό. Πανελευσυνιακός, ο οποίος έχει 3 στα 16, Μαγκονίση έχει 2-2 βολές, 1-1 δίποντο, 1-1 τρίποντο, αλάνθαστος ο Μαγκουνής. Και αυτό είναι το καλό, ότι δίνει πολλές λύσεις στην ομάδα της Ελευσίνας. Πάμε όμως στον πάγκο της Καβάλας που είναι πίσω με 10 πόντους διαφορά. Βαγγέλης Μυρνιός. Να προσπαθήσουν να βρουν τη συγκέντρωσή τους και στην επίθεση και στην άμυνα, ζήτησε ο προπονητής της Καβάλας. Ενώ ζήτησε από τον Άναλ να προσπαθεί να κάνει διεισδύσεις και όταν δεν μπορεί να τις τελειώσει να βγάζει πάσα έξω. Στυλιανού για τρεις, η λύση για την ομάδα της Καβάλας. 59-52, Γιάννης Δράνιος από τον πάγκο της Ελευσίνας. Οδηγίες κυρίως στον Λιακόπουλο για τον τρόπο οργάνωσης της ομάδας, πώς θα εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες τους. Επί το πλήσον, την δεύτερη ή τρίτη πάσα θα πηγαίνει στον Μαγκουνή και αν δεν μπορεί να την πετάει την μπάλα έξω. Την ίδια ώρα στην Πάτρα, Απόλλων Πάτρας ΚΑΟ 32-23, μπροστά η ομάδα της Αχαΐας. Η Ελευσίνα η οποία ανανεώνει μία ακόμα επίθεση της Διακόπουλος. Το drive έξω για τον Μαγκουνή από τη γωνία. Airball, αλλά ο Ραΐβιο είναι εκεί για να πάρει το rebound, τη τάπα από τον Κόλεμαν. Εφνιδιασμός για την ομάδα της Καβάλας. Η προσπάθεια δεν πετυχαίνει το καλάθι. Ο Φίαρς θα πάρει όμως το φάουλ. Εδώ η ομάδα του Γιώργου Σκραφίκα έχασε δύο ευκαιρίες. Τρεις ευκαιρίες. Και στη συνέχεια
Δεν δέχτηκε βέβαια το καλάθι, αλλά πάρει το φάουλ ο Φίαρας από τον Παπα-Νικολάου. Στο 59-52, 3-45 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα της Ελευσίνας. Περνάει και ο Στίβ Πάνος στον αγωνιστικό χώρο. Τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα και στην ομάδα του Κολοσσού. Έπαιξε στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, μόλις 45 δεύτερα. Ο Φίαρς, ο οποίος εξακολουθεί να στοχεί. Ο Κόλεμαν έχει φάουλ, Κώστα. Ο Κόλεμαν θα το δούμε σε λίγο. Ο Κόλεμαν, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει τρία φάουλ. Έγινε αλλαγή τώρα, βέβαια. Ναι, έγινε αλλαγή. Ήταν τρία φάουλ, έχει τρία φάουλ. Δεν έκανε βέβαια φάουλ νωρίτερα, έκανε την τάπα. Λιακόπουλος 59-53. Η ομάδα της Ελευσίνας είναι πάντα μπροστά στο σκορ με τον Λιακόπουλο. Στη γωνία είναι για τρεις το σούτ, είναι εύστοχο από τον Νίκο Παπα-Νικολόπουλο. 62-53 και πάλι στο σύν 9 η Ελευσίνα. Δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Είναι το σύν 10 που ήταν λίγο νωρίτερα στο 59-49. Νάναλη. Θα πάρει τον διάδρομο, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα στοχίσει. Η ομάδα της Ελευσίνας παραλίγο να χάσει την μπάλα, αλλά τελικά θα συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου Παπα-Νικολάου. 62-53. Λιακόπουλος, Παπα-Νικολόπουλος και πάλι για τρεις. Στο σίδερο, νέο επιθετικό rebound για την Ελευσίνα, αλλά θα χάσει την μπάλα. Περισσότερο μπερδεύτηκαν μεταξύ τους ο Τσιάκος με τον Μαγκούνι, γιατί το ήταν δικό του το rebound. Πολύ, καλή, πολύ καλό σταμάτημα του εφηδιασμού από τον Παπα-Νικολόπουλο για άλλη μια φορά. Γιατί είδε ότι δύο συμπαίχτες του είχαν μείνει πίσω πεσμένοι στη ρακέτα. Έξυπνο φάουλ από τον Παπα-Νικολόπουλο. 2-51 ακόμα. Την ομάδα της Καβάλας που εξακολουθεί να κυνηγάει στο σκορ από το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Την ομάδα της Ελευσίνας. Στυλιανού. Δυσκολεύεται για την πάσα. Φίαρς. Τελειώνει η επίθεση. 19-8-7. Ωραία, εξαιρετική προσπάθεια από τον Φίαρς. Περπάτησε στον αέρα, περπάτησε κανονικά. Ρήγμα στην άμυνα της Ελευσίνας. Το έκανε το ρήγμα ο στην ουσία Φίαρς. Καβάλα παίζει μόνο με τον Πάνο μέσα στην, στη ρακέτα και με τέσσερις περιφερειακά παίχτες. Προσπαθώντας να πιέσει περισσότερο την ομάδα της Ελευσίνας, εδώ ο Λιακόπουλος όμως θα πάρει το φάουλ. Ξανά εδώ, τις τρίπλες πάνω στον Φίαρς, έχει γίνει στην αρχή το φάουλ. Λιακόπουλος, όπου έχει μέχρι τώρα 8 πόντους και τώρα 9 με 1-3 βολές, 4-6 δίποντα, 0-3 τρίποντα. Ένα rebound, 4 assist, 64-55. Ο Νίκου επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσιάκος, ο Νίκου, ο Παπα-Νικολόπουλος, ο Παπα-Νικολάου και ο Μαγκουνής. Η πεντάδα για τον Γιώργο Σκαραφίγκα και την Ελευσίνα αυτή την ώρα στο παρκέ. Ο Στυλιανού, ο Φίαρς, ο Νάναλη, ο Πάνος και ο Μίτροβιτς που έχει συγγύσει στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 11 πόντους από το πρώτο. Έχει μόλις ένα καλάθι από το δεύτερο ημίχρονο. Πήρε την προσπάθεια για τρεις, αλλά ήταν άστοχος. Καλή δουλειά στο rebound και από τρεις παίχτες πάνω στην Ελλάδα. Αμυγός ελληνική ομάδα, η πεντάδα του Πανελληνιακού. Παπα-Νικολόπουλος, υπάρχει φάουλ πάνω στα σκρίνα από τον Στιβ Πάνο, δεν κάνω λάθος. 64-55. Ευκαιρία τώρα για τον Τσιάκο, εάν ευστοχίσει και στις δύο βολές να πάει στο σύν 11 για πρώτη φορά η ομάδα της Ελευσίνας. Τσιάκος, ο οποίος αστοχεί. Για να δούμε τι θα κάνει στην δεύτερη βολή ο Γιώργος Τσιάκος. Πρώτος του πόντος στο σημερινό παιχνίδι. 65-55 στο σύν 10 για δεύτερη φορά στο μάτς η ομάδα της Ελευσίνας. Στυλιανού μαρκάρεται από τον Παπα-Νικολόπουλο. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Νάναλη προσποίηση και πολύ ωραία προσπάθεια. 65-57. Καβάλα μειώνει στους 8. Με τον Νάναλη όμως να έχει μείνει πολύ χαμηλά.
μόλις οι πρώτοι δύο του πόντου στο παιχνίδι. Σιάκος με αντίπαλο τον Πάνο, θα τον πάει κοντά στο καλάθι. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Θα στοχίσει το rebound από τον Μαγκουνί. Όχι, ο Πάνος τελικά θα την κρατήσει την μπάλα. Και τώρα Φίαρς. Τάπα, αλλά έρχεται ο Νάλαλη σαν τρέιλερ. 65-59, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η Καβάλα μαζεύει και πάλι διαφορά στους μείον 6 από τους μείον 10. Εδώ δεν υπήρχε βοήθεια στον Παπα-Νικολάου. Γίνεται πάρα πολύ ωραίες φάσεις. Ασχέτως του αποτελέσματος, γίνονται πολύ ωραίες φάσεις. Θα πάρει το φάουλ από τον Στιβ Πάνος. 42 δεύτερα, τελειώσει η τρίτη περίοδος. Παραδείγματος χάρη στην προηγούμενη φάση, όταν ο Τσιάκος έχασε το καλάθι από κάτω, ήταν πολύ ενδιαφέρον το κλείδωμα που έκανε όταν πέρασε την μπάλα στον Παπα-Νικολόπουλο και μετά ξανά με στη ρακέτα. Η επιστροφή της ήταν τρομερό το κλείδωμα που έκανε στον Αμερικανό αντίπαλό. Το άσχετα αν βέβαια έχασε το lay-up από κάτω. Τσιάκος, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή, 66-59. Νωρίτερα είχε μία στις δύο, τώρα έχει δύο στις δύο. 67-59. Τελευταία 42 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Για την ομάδα της Καβάλας, λογικά από μία επίθεση. Με χαμηλά σχήματα και οι δύο, πολύ χαμηλά σχήματα. Φίαρς, Στυλιανού, από τη γωνία θα στοχίσει. Κακό το σουτ και τώρα Παπα-Νικολόπουλος, αντιαθλητικό δεύτερο σε αυτή την τρίτη περίοδο για την ομάδα της Καβάλας. Νομίζω ότι είναι σωστό από την εντύπωση, γιατί έχει προσπαθεί να φύγει στο καλό Παπα-Νικολόπουλος, δεν υπάρχει άλλος παίκτης. Ναι, είναι σωστό από πλευράς ότι δεν έγινε μία φάση για να σταματήσει και ήταν μια συνεχιζόμενη κατάσταση και λίγο με Παπα-Νικολόπουλος το κέρδισε, θα έλεγα. 67-59 και τώρα 68-59 για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Παπα-Νικολόπουλος, ευστοχή, 69-59. Παπα-Νικολόπουλος, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους με 2-2 δίποντα, με 2-2 βολές, 1-1 δίποντο, 1-5 τρίποντα, μία assist. Εμπειρία που χρειάζεται η ομάδα της Ελευσίνας, είναι ο Φώτης, σταχιοφόρη όπως είναι το παρατσούκλι του Πανελευσυνιακού. Γιακόπουλος με αντίπαλο τον Στυλιανού, για τρεις από τον Γιακόπουλο μέσα. 72-59, 4 δευτερόλεπτα για να λήξει περίοδος, 3-2-1, δεν υπάρχει καλάθι, ακόμα και να έμπαινα τον Παπα-Νικολόπουλο. Αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Πανελευσυνιακός Καβάλα, 72-59. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι για την τέταρτη περίοδο. Εδώ και 15 δεύτερα ξεκίνησε τέταρτη περίοδο. Η ομάδα της Καβάλας είναι πίσω με 13 πόντους διαφορά. Και είχε ενδιαφέρον να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κρις Ουγκάς, καθώς η ομάδα του πλέον κυνηγάει την Ελευσίνα από το μείον 13. Προσπάθησε να εμψυχώσει τους παίκτες του, τους είπε ότι έχουμε 10 λεπτά, μπορούμε να ανατρέψουμε το σκορ, αρκεί να παίξουμε άμυνα και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Πεντάδα, σύγκριση πεντάδα και πάγκου, η Ελευσίνα έχει μοιρασμένους πόντους, 37 και 35, η Καβάλα έχει πάρει 47 πόντους από τους βασικούς και 12 από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο στον πάγκο της Ελευσίνας. Όπου με εξαίρεση τον Κυριακόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν σκοράρει. Για τον κύριο Σκαραφίκα, ο οποίος είδε να έχει το πιο παραγωγικό δεκάλεπτο το προηγούμενο με τους 28 πόντους. Είπε στον Τελιγιάννη να παίξει καλή άμυνα, να μην φοβηθεί τα φάουλ, ακόμα και αν χρειαστεί να βγει. Ζήτησε καλή άμυνα και είπε χαρακτηριστικά: σπάμε το δύσκολο, αλλά να μην δεχτούμε το εύκολο καλάθι. Τελειώνει η επίθεση για την Καβάλα Στυλιανού. 2-1, νέο λάθος για τους αργοναύτες. Να πούμε ότι την ίδια ώρα, Γιώργο, στην Πάτρα έχουμε ημίχρονο Απόλλων Πάτρας ΚΑΟ 37-27. Και εδώ νέο drive από τον Ελιακόπουλο, 74-59 στο συν 15. Το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Μανολόπουλος ετοιμάζεται. Να δούμε αν η Καβάλα έχει τις λύσεις. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τελιγιάννη πάνω στον Κόλεμαν. Εντάξει, θέλει όμως μετά και με αυτές τις οδηγίες, θέλει προσοχή οι οδηγίες του Τελιγιάννη για το θέμα της άμυνας. Γιατί ναι, μεν ο Κόλεμαν ήταν από τα βασικά όπλα της Καβάλας. Απ' την άλλη όμως και ο Τελιγιάννης δεν πρέπει να μπει με τη διάθεση να τον φάω, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτό θα κάνει κάποια στιγμή κακό και στην ομάδα του, από πλευράς ότι πολύ γρήγορα θα φτάσουν στα 5 φάουλ.
Νάναλη. Στεφανίδης για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Δελιγιάννη. Πολύ, πολύ καλή παρουσία από τον Χρήστο Δελιγιάννη. Ωστόσο, ωραία έχει παίξει, έχει μαζέψει rebound, έχει βάλει πολύ κρίσιμους πόντους στην δεύτερη περίοδο. Εκεί που τους χρειάστηκε η ομάδα της Ελευσίνας. Μαγκουνί στη γωνία. Δελιγιάννης με αντίπαλο τον Κόλεμαν. Θα γυρίσει, θα στοχίσει το rebound. Από ποιον, από την Ελευσίνα. Ναι, 24 δευτερόλεπτα για τους παίκτες του Γιώργου Σκαραφίγκα που έχουν και την ψυχολογία πλέον με το μέρος τους. Αυτό το συν 15. Παρ' όλα αυτά είναι τρομερή εμπειρία του Γιακόπουλου από τη θέση του playmaker που δεν βιάζεται, βλέπει πότε πρέπει να πάει γρήγορα, πότε αργά, πότε πρέπει να τους οργανώσει. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό, αυτό που λογικά θα πάρει η καβάλα του Καγκαλούδη. Τον οποίο δεν ξέρουμε αν θα το δούμε στον αγώνα σήμερα. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια κίνηση στον πάγκο για τον Καγκαλούδη. Δεν υπάρχει τίποτα, Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχαμε μιλήσει με τους ανθρώπους της καβάλας, μας είχαν πει ότι θα παίξει. Τελικά ο προπονητής δεν τον έχει επιλέξει ακόμα. Κόλεμαν, ωραία προσπάθεια, αλλά τον αδικεί η μπάλα εδώ, δεν μπαίνει. Θα μπορούσε να δώσουν κάτι παραπάνω για 4. Γιακόπουλος, η προσπάθεια, υπάρχει φάουλ. Αυτό λέει και στους διαιτητές. Κόλεμαν. Ήταν ένα μικρό φάουλ, είχε γίνει. Και εδώ υπάρχει ο Στεφανίδης. Εδώ ήταν καθαρό. Εδώ ήταν καθαρό. 74-59. Στεφανίδης, ο οποίος θα φτάσει τα 3 προσωπικά. Πρώτο φάουλ για την καβάλα σε αυτή την περίοδο. Ο Γιακόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή. Είναι άποντη ακόμα η καβάλα σε αυτή την περίοδο. Έχει 3 πόντους η Ελευσίνα. 75-59. Και η καβάλα δεν παίρνει βοήθεια από τους Αμερικάνους της. Ο Νάναλη έχει 4 πόντους. Ο Φίαρς σε συνδυασμοί 6-7 για την Ελευσίνα, 4-5 για την καβάλα. Ο Φίαρς έχει 9. Στεφανίδης το σκέπτεται. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελειώνει και η επίθεση. Μπλέκονται. Κόλεμαν με τη λήξη. 75-51. Είναι αυτό που έλεγε. 75-61, με συγχωρείτε. Είναι αυτό που έλεγε. Οπμένο νικά. Και εδώ. Ο τολμών νικά και ήταν τρίποντο. Δεν το είδαμε εμείς καλά. Εντάξει, έτσι και αυτό πρέπει να κάνει το παιδί. Δεν, ναι, δεν έχει και χρόνο η ομάδα της Καβάλας. 75-62. Γιακόπουλος. Και ωραία. Εξαιρετική assist. Εξαιρετική συνεργασία με τον Δελιγιάννη. Ξεκινάει από τον Γιακόπουλο που τον βλέπει, αλλά και συνεχίζεται όμως πολύ σημαντικά από τον Δελιγιάννη που τον ακολουθεί. Ξέρει τι πρόκειται να κάνει ο συμπαίχτης του. Αυτό που σταμάτησε να κάνει η καβάλα το κάνει πολύ καλά στο πρώτο πεντάλεπτο και σταμάτησε να το κάνει πια. Δεν πάνε σε ατομικές φάσεις και δεν είναι και τόσο καλή σε ατομικές φάσεις. Εδώ ο Νάναλη θα πάρει το φάουλ από τον Δελιγιάννη και για το λόγο του αληθές. Νίκος Γιακόπουλος, 16 πόντους, 3-6 βολές. 5-7 δίποντα, 1-4 τρίποντα, 1 rebound, 5 assist σε... Θα δούμε το χρόνο σε λίγο. Πέμπτο φάουλ το μεταξύ για τον Δελιγιάννη. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι εντάξει, οι εντολές ήταν λίγο επικίνδυνες. Καλή άμυνα μένα, αλλά ήδη έχουν φτάσει 3 φάουλ. Θέλει 6 λεπτά ακόμα για το δεκάλεπτο. Υπάρχει χρόνος, αλλά να δούμε κατά πόσο η καβάλα θα μπορέσει να αντιδράσει. Κατά πόσο η ομάδα της Ελευσίνας θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το σημαντικό προβάδισμα που έχει. Δελιγιάννης έκατσε τον πάγκο με 5 φάουλ. Πέτυχε σε 13 λεπτά και 38 δεύτερα 12 πόντους. Με 2-5 βολές, 5-7 δίποντα. 5 rebound. Πολύ καλή παρουσία από τον Δελιγιάννη. Έδωσε πολλές λύσεις με στη ρακέτα. 77-64. Πάντα μπροστά η ομάδα της Ελευσίνας. Σταθερά. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, Παπανικολόπουλος. Πολύ ωραία. Ωραία πάσα, αλλά εδώ θα χάσει το καλάθι. Με δεύτερη προσπάθεια ο Τσιάκος. 79-64. Για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Η καβάλα χάνει ένα ακόμα αμυντικό rebound. Έχει 15 επιθετικά rebound η ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. Νάναλη. Μανολόπουλος προσποιείται. Για τρεις. Άστοχος.
Πολύ καλή δουλειά του Μαγκουνί, πολύ καλό box-out. Κράτησε κάτω τον Αναλή. Διακόπουλος και τώρα η Λευσίνα δεν έχει λόγο να βιαστεί. Τσιάκος και πάλι μες στο καλάθι. 81-64. Time out από τον Chris Kougaz. Και τι ωραία κλειδώσει το Μανολόπουλο μέσα στη δεκάδα. Σχεδόν κατά το καλάθι. Στο σύν 17 για πρώτη φορά στον αγώνα η Λευσίνα. Time out για τους Αργοναύτες. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. Περιστέρι, Πανελληνιακός Καβάλα, 81-64. Γιώργο, η ομάδα της Ελευσίνας έχει 9 παραπάνω rebound. Έχει τα μισά λάθη από ό,τι η ομάδα της Καβάλας, 12 εναντίον 6. Έχει 2 assist παραπάνω. Και είναι και στοιχεία που βγαίνει και στο παιχνίδι με το συν 17. Έχει βελτιώσει τα στατιστικά της στο τρίποντο. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το 16%, έχει πάει κάπου 25-26, κάπου εκεί. Πολύ περισσότερες επιθέσεις από την Καβάλα και αρκετά καλά ποσοστά στα δίποντα. Έχει πάει στο 23% η ομάδα της Ελευσίνας για τη λόγω του αληθές. Στον πάγκο της Καβάλας και στο Βαγγέλιο Ζημιρνιό δεν ξέρω τι μπορεί, τι θέλει να αλλάξει Βαγγέλιο Chris Kougaz τα τελευταία 5 λεπτά. Αυτό που ζείτε από τους παίκτες είναι περισσότερη πίεση στην άμυνα, πιο γρήγορες επιθέσεις στην επίθεση και τους είπε ότι αυτά τα αμυντικά rebound που έχουν χάσει είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται πίσω. Ο Παπα-Νικολάου παραδέχεται το φάουλ που κάνει στο Στεφανίδη και πάμε στον Γιάννη Ράνιο και στον πάγκο του Πανελληνιακού. Όπου αμυντικά είπε να μην αλλάξουν πολλά πράγματα, επί της ουσίας να παίξουν άμυνα περισσότερο στα πόδια του αντιπάλου και επιθετικά τους ζήτησε να ψάξουν περισσότερο το mismatch και να πάνε την μπάλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο καλάθι για να φτύρουν ακόμα περισσότερο με φάουλ τους αντιπάλους και αν είναι δυνατόν να έχουν το πιο εύκολο καλάθι. Χριστεύσκη, επιτέλους τελειώνει μία φάση. Στο 35ο λεπτό. 5 λεπτά που τελειώσει. Ήταν πολύ ωραία πάσα από τον Στεφανίδη. Πιστεύει και ο οποίο φτάνει του 8 πόντου. Εδώ η Ελευσίνα με το Μαγκουνί δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. 81-66. Νάναλη. Λιακόπουλο θα του κλέψει την μπάλα. Υπάρχει τζάμπολ. Βελάκι δείχνει στην Ελευσίνα. Χαμένη επίθεση για την ομάδα τη Καβάλα. Υπάρχει μια διαφορά στο παιχνίδι. Στο οποίο αυτή τη στιγμή η Καβάλα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το καλύψει. Ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι πάρα πολύ ζεστά, θα έλεγα. Ναι, 5-13 κυρίως, για την ακρίβεια. Ναι, και κυρίω. Σέρβο είναι ο. Ο Μίτροβιτ. Βόσνιο τι είναι. Ναι. Λοιπόν, και κυρίως με τον Μίτροβιτς. Από εκεί και πέρα δεν είχε τον παίχτη που θα ακολουθούσαν όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι που ο Πανελληνιακός το έχει. Αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο για παιδιά όπως ο Λιακόπουλος ή ο Παπα-Νικολόπουλος είναι η εμπειρία τους μετράει πάρα πολύ. Και βλέπεις ότι δύο παίχτες κάνουν όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αλαμπάκας δυσκολεύεται, βγάζει και τον Στεφανίδη στη γωνία. Τελειώνει και η επίθεση της Καβάλας. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, 4, Μίτροβιτς, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Εμπειρία. Εμπειρία. Εκεί που στήθηκε, μόνο από εμπειρία μπορείς να καθίσεις να το κάνεις αυτό. 81-66. Εδώ το επιθετικό φάουλ του Μίτροβιτς πάνω στο Λιακόπουλο. Μίτροβιτς που έμεινε στην πολύ καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Με τους 11 από τους 13 πόντους που πέτυχε, δεν έχει προσφέρει στο δεύτερο. Η Καβάλα που πιέζει στην επαναφορά, αλλά έχει να κυνηγήσει και μια διαφορά 15 πόντων. Και με βάση την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, πολύ πολύ δύσκολα αυτό το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει για την ομάδα της Καβάλας. Τσιάκος με αντίπαλο τον... Διπλή τρίπλα. Κριστεύσκη. Υπάρχει αυτό πια. Όχι, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από γιατί Τσιάκο. Φάνηκε σαν να κράτησε την μπάλα λίγο ο Τσιάκος γι' αυτό. Η μεταφορά. Να το έδινε αυτό, αλλά εδώ οι διαιτές δίνουν φάουλ. Στον Τσιάκο έβαλε το χέρι στην πλάτη του Κουριστεύσκη. 81-66 Στυλιανού. Μίτροβιτς για 3. 81-69. Ακόμη εμφανίζεται πάλι ο Μίτροβιτς στο σκοράρισμα για την Καβάλα. Στο μείον 12 οι Αργοναύτες. Που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πιέσουν και να σουτάρουν τρίποντα. Καβάλα η οποία κάνει μόλις το τρίτο της φάουλ σε αυτή την περίοδο. Από τον Μίτροβιτς 81-69. 3 λεπτά ακόμα και 3 δευτερόλεπτα. Μαγκουνί στον πάγκο, Νίκο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαγκουνίς που πάει με 7 πόντους σε 21 λεπτά. 2-2 βολές, 1-3 δίποντα, 1-2 δίποντα. 4 rebound, 1 λάθος, 2 κλεψίματα. Πολύ καλή παρουσία για τον Μαγκουνί. Τσιάκος, φάουλ από τον Στεφανίδη.
στην προσπάθεια να πιέσει. Και πιθανόν να χαμηλώσει ακόμα περισσότερο ο Παλαιστινιακός στην πεντάδα του. Τώρα παίζει με τρία γκάρ, σχεδόν πόγκαρτ είναι και οι τρεις. Για να μπορεί να... να κρατήσει την μπάλα, να ελέγξει γενικώς το παιχνίδι. Για να μπορέσει και να ανταπεξέλθει και στην πίεση που λογικά θα έχει Καβάλα. Εξαιρετική τρίπλα από τον Λιακόπουλο. Είναι φοβερή φάση. Η πάσα, η ασίστ του Παπα-Νικολάου, είναι όλα τα λεφτά, αλλά η φάση, κοιτάξτε εδώ, τρίπλα. Εντάξει, χωρίς να βλέπει. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε σήμερα, έτσι, με τις αλλαγές κατευθύνσεως του Λιακόπουλου. Στεφανίδης, 83-69, η ομάδα της Ελευσίνας απέχει 2,5 λεπτά μακριά από την πρώτη τη νίκη της στην Α1. Στεφανίδης, το κάνει πιο σίγουρο το καλάθι. Με την πάσα στον Κριστεύσκη, 83-71, 2 και 15 ακόμα. Αλλά ο Λιακόπουλος σήμερα είναι εξαιρετικός. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δεν βλέπω είναι ότι δεν πάνε να δώσουν βολές στον αντίπαλο, μιας και οι δύο έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Καβάλα, από τη στιγμή που σε 2-12 πόντους πίσω, πρέπει να δώσει βολές, δεν μπορεί να αφήσει το χρόνο να περνάει. Νομίζω ότι σ' άκουσε ο Κριστεύσκη. Αργά βέβαια, αλλά... Και θα μάλλον στείλει. Δεν το ήθελε κιόλας. Άλλο ήθελε να κάνει. Αλλά υπάρχουν πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας στις βολές. Ένας τρόπος λοιπόν για να μπορείς να φτάσεις στον αντίπαλο είναι να τον στείλεις στις βολές αυτή τη στιγμή. Πράγματι η Ελευσίνα έχει 67% με 9 χαμένες βολές. Η Καβάλα έχει 70% με 7 χαμένες βολές. Για να δούμε. Λιακόπουλος. Ευστοχή. Λιακόπουλος που θα φτάσει στους 17 πόντους. 84-71. Τελευταίο δίλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 85-71. Ο Λιακόπουλος είναι ψύχρεμος. Για να δούμε τώρα την Καβάλα με τον Στεφανίδη. Καλαμπάκας. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου με το σώμα. Σωστό. Και βολές για την ομάδα της Καβάλας. Κυνηγάει στο σκορ. Διαφορά έφτασε ακόμα και τους 17 πόντους, 81-64. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα για τους γηπεδούχους, στο συν 17. Η Καβάλα προηγήθηκε στο ξεκίνημα με 8, αλλά ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έχει χάσει κάθε επαφή στο σκορ από το ξεκίνημα του. Εδώ η μπάλα θα είναι για την ομάδα του Κρίσου Γκάζ, 85-72. Με την επαναφορά από τον Στεφανίδη. Μέσα. Να πάρει και πάλι την μπάλα. Έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα με τον Τσιάκο. Κριστεύσκη με τον Λιακόπουλο έχει το μισμάτς. Αλλά βγαίνει πολύ καλή βοήθεια από τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα θα μείνει στα χέρια των παικτών της Καβάλα. Στεφανίδης για τρεις. Θα στοχίσει. Η μπάλα θα πάει και πίσω από, πίσω από το ταμπλό. 1,5 λεπτό ακόμα. Και βέβαια, Γιώργο, θα παίξουν ρόλο και οι διαφορές. Αν και είναι πολύ ξεκίνηση, πολύ αρχή ακόμα βέβαια στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα παίξουν διαφορές, ειδικά μεταξύ αυτών των ομάδων που λίγο πολύ θα είναι ισοδύναμες. Βέβαια, είμαστε πολύ νωρίς για να δούμε και γιατί σίγουρα θα δούμε και αλλαγές κατά τη διάρκεια παιχτών. Ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, νομίζω θα δούμε αρκετές αλλαγές. Δύο ομάδες που προέρχονταν από ήττα την πρώτη αγωνιστική. Η Ελευσίνα εδώ στο Περιστέρι από την τοπική ομάδα με 77-75. Και η Καβάλα από τον Ελυσιακό στην Καβάλα με 68-66. Η Ελευσίνα από την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ρόδο για να φιλοξενηθεί από τον Κολοσσό. Ενώ η ομάδα της Καβάλας φιλοξενεί τον Πανιόνιο στην έδρα της, στο κλειστό της Καλαμίτσας. Τα χειροκροτήματα είναι γιατί αποχωρεί ο Παπα-Νικολόπουλος και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Δημοσθένης Αβραμίδης. Ο Αβραμίδης γεννημένος το 1983 για την ομάδα της Ελευσίνας. Τελευταίο λεπτό στο Περιστέρι. Πολύ κακή προσπάθεια από τον Στεφανίδη. 87-72 για τους γηπεδούχους. Με τον Λιακόπουλο θα κρατήσουν την μπάλα.
Θα περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια του Κόλεμαν, αλλά δεν θα τελειώσει το καλάθι την προσπάθεια ο Τσιάκος. Ναι, επίθεση όμως για την Ελευσίνα, η οποία πανηγυρίζει, πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στην Α1 εθνική κατηγορία. Στο δεύτερο της επίσημο παιχνίδι, Διακόπουλος για τρεις είναι άστοχος, ο Κόλεμαν το rebound. Νεοφώτιστη, σταχιοφόρη. Θα επικρατήσουν τις Καβάλας στο Περιστέρι, που για φέτος θα είναι η έδρα τους. Εδώ ο Κόλεμαν θα κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, αλλά δεν έχει ουσία. Απλώς θα μειώσει τη διαφορά στους 13. Από τη γωνία είναι άστοχος, 2 δευτερόλεπτα, 1. Τέλος παιχνιδιού στο Περιστέρι. Πανελευσυνιακός Ελευσίνα 87-74. Πρώτη. Πανελευσυνιακός Καβάλα, ναι. 87-74. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Πανελευσυνιακός Καβάλα 87-74. Στην πρώτη νίκη της ομάδας από την Ελευσίνα για την Α1. Οι νεοφώτιστοι, οι οποίοι καταχειροκροτούνται από τους φιλάθλους που βρέθηκαν εδώ στο κλειστό του Περιστερίου για να τους υποστηρίξουν. Οι δύο ομάδες αποχωρούν. Γιώργο, νομίζω δίκαια η Ελευσίνα, και ενώ περιμένουμε για να κάνουμε τις συνεντεύξεις των παίκτων. Αλλά θα πάμε στον Ευαγγέλη Σμυριό, έχει μαζί του τον Σωτήρη Μανουλόπουλο από την Περιά της Καρβάλας. Σωτήρη, ενώ η ομάδα μπήκε πολύ καλά στην πρώτη περίοδο, από εκεί και πέρα έχασε τον έλεγχο το rebound και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν κατάφερε να ξαναμπεί ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Ποιο ήταν το κλειδί του παιχνιδιού? Το κλειδί ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σε κάθε αγώνα που έχουμε παίξει μπαίνουμε με περισσότερη ενέργεια, με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί είμαστε νέοι και προσπαθούμε. Δεν μπήκαμε πάρα πολύ αγχωμένα πάλι. Θέλαμε να είμαστε κατά στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, ώστε το άγχος να πάει στην πλευρά της Ελευσίνας. Το καταφέραμε μέχρι ένα σημείο. Στο ημίχρονο είπαμε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά κολλήσαμε στην επίθεση πάρα πολύ. Το μυαλό μας κόλλησε. Δεν μας βγήκαν αυτά που θέλαμε, αυτά που είπε ο κόουτς να κάνουμε στο ημίχρονο. Με αποτέλεσμα να κάνουμε κακές επιθέσεις στην επίθεση και να μην υπάρχει συνοχή στην άμυνα καθόλου. Γι' αυτό και τα χαμένα rebound τα πολλά. Είναι δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει με δύο κουβέντες για να έχετε καλύτερη συνέχεια? Ένα σοκ. Ένα σοκ, γιατί το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής ήταν κακό, πολύ κακό για εμάς. Είχαμε το ενδιάμεσο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, που παίξαμε καλύτερα, χωρίς άγχος, δείξαμε καλή εικόνα. Και θέλαμε σήμερα να έρθουμε εδώ πέρα να παλέψουμε για να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Δεν νομίζω ότι πήραμε ό,τι μας αναλογεί. Τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πάλι την παιχνίδι την Τετάρτη και προσπαθούμε, δεν πάμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως το μικρόφωνο στο Γιάννη Ράνιο, έχει μαζί του τον Νίκο Λιακόπουλο, τον μεγάλο πρωταγωνιστή της σημερινής αναμέτρησης. Ακούμε. Ακριβώς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Συγχαρητήρια, ιστορική νίκη σήμερα για την ομάδα. Τελικά, τι ήταν αυτό που είχε σήμερα ο Πανελευσυνιακός που δεν το είχε στην πρεμιέρα? Πάνω απ' όλα, πιστεύω ότι αυτό που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με την πρεμιέρα ήταν ότι είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, που θεωρώ ότι παίξαμε δύο ημίχρονα, ένα καλό και ένα κακό. Αυτό ήταν ο λόγος ο οποίος σήμερα θέλαμε να πάρουμε την πρώτη νίκη για αυτήν την ιστορική, για αυτήν την ομάδα. Προσπαθήσαμε όλη την εβδομάδα να διορθώσουμε τα λάθη, αυτό κάναμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Σας πείσμωσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα της πρεμιέρας πάλι εδώ σε αυτό το γήπεδο? Όταν βρίσκεσαι 15 πόντους μπροστά στο ημίχρονο και 9 πόντους σε τρίτο δεκάλεπτο και χάνεις με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που μπορεί να σε κάνει είναι να πεσυσεπισμώσει, να προσπαθεί να βελτιώσει τα λάθη όπως και κάναμε. Και να καταφέρουμε παιχνίδι με το παιχνίδι να είμαστε ακόμα καλύτερα. Σήμερα πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί και αυτός ήταν ο λόγος που κερδίσαμε. Και με το χέρι στην καρδιά, νιώθετε έδρα αυτό το γήπεδο, έστω και να πήγε μερικά χιλιόμετρα από την Ελευσίνα? Όχι, πιστεύω ότι με τα παιχνίδια θα γίνει έδρα μας. Γιατί πολύ απλά παίζοντας εδώ θα αναγκαστούμε να γίνει ο κόσμος να έρχεται και να αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό το γήπεδο σαν ένα δικό μας στην Ελευσίνα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Νίκο Λιακόπουλο. Τελικό αποτέλεσμα στην Ελευσίνα, Πανελευσυνιακός Καβάλα 87-74. Από τον Γιώργο Σουβέλα που ήταν στο σχολιασμό του αγώνα, τον Γιάννη Ράνιο και τον Βαγγέλη Σμυρνιό που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, τον Κώστα Σκουλά που ήταν στην περιγραφή και όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα αυτή η μετάδοση. Καλό απόγευμα από το Περιστέρι.